Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Κυριακή, χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε στο μαγκαζίνο Life και σήμερα. Και τι δεν σας έχω σήμερα. Γνωρίζατε την ιστορία της Δούκης σας, που άκουσε το medium και δεν έβαλε ποτέ στέγη στο παλάτι της. Όχι, θα τα μάθουμε σήμερα όλα. Θα φιλοξενήσουμε εδώ στο στούντιο τη Ζωή, ενός πολύ γνωστού επιχειρηματία, ο οποίος πέρασε, θα έλεγα, από όλα τα στάδια που θα μπορούσε να περάσει ένας άνθρωπος μέσα στην ζωή του. 9 μήνες φυλακή. Μια ζωή που ήταν μες στη γλάμψη και στην χλειδί και ακούστηκαν πολλά. Σήμερα θα μας απαντήσει σε πολλά ερωτήματα και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με ένα τζιν, 5 διαφορετικές εμφανίσεις. Μας ενδιαφέρει πολύ αυτό, διότι με ένα ρούχο, συνδυάζοντάς το σωστά, μπορείτε να εμφανιστείτε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το πλατό μας θα γεμίσει Κρήτη σήμερα, θα μαγειρέψουμε κρητικά φαγητά, θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε και ό,τι άλλο μας κάνει κέφι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και καλημέρα. Σε εσάς. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε ξεκουραστεί, έχουμε κερδίσει μία ώρα ύπνο. Ήτανε σωτήριο όλο αυτό, παιδιά, σήμερα. Μια χαρά ήταν σήμερα αυτό σήμερα. Δεν θέλουμε τίποτα. Είμαστε και επειδή είμαστε και πολύ ξεκουραστοί, πάμε να παίξουμε ένα τραγούδι, ακριβώς. Στέφανε. Ανέχουμε λίγο. Πώς θες να πω, για πάντα σ' αγαπώ. Μπράβο, Στέφανε, yeah. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να σας θυμίσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής. Ένα είναι δηλαδή βασικά, οπότε δεν σας βάζουμε δύσκολα. Είναι το 211-55-55-50, στο οποίο παίρνετε τηλέφωνο και σήμερα, από τώρα, αλλά και κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας, για να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Και σήμερα έχουμε φοβερό δώρο. Τέλειο δώρο. Τέλειο δώρο και πάρα πολύ χρήσιμο. Πάμε να το δούμε κιόλας. Είναι ένα μίξερ από την εταιρεία Kenwood. Πάρα πολύ ωραίο. Της Γκρούπο Κουτσίνε, είναι κόκκινο, είναι φοβερό χρώμα και πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, παίρνετε τηλέφωνο και παίζουμε μαζί το μουσικό quiz. Να σας θυμίσω και το Facebook και το Twitter μας, που είναι Μαγκαζίνο Life. Μία λέξη, μπαίνετε και μας βρίσκετε. Έτσι, έτσι. Εύκολα. Τι έχει γίνει με αυτή τη Δούκησα, που άκουσε το medium και δεν έβαλε ποτέ στέγη στο παλάτι της. Καλό. Ήταν τη εποχή. Λίγο καφέ. Όχι. Φαντάζεσαι. Και πάμε πολύ πίσω. Ναι, πόσα πάμε χρόνια? Στο 1841, όπου αρχίζει πια και χτίζεται ο πύργος. Είναι ο γνωστός πύργος της Δούκησας, της Πλακεντίας, που βρίσκεται στην Πεντέλη. Ακριβώς. Τη συνοδεύει μύθος, αλλά η αλήθεια είναι άλλη. Συγνώμη. Κάναμε ένα εξαιρετικό. Έτσι, είχε πολύ ενδιαφέρον, διπορικό με πάρα πολύ ενδιαφέρον και είχαμε και πολύ καλό ξαναγό. Ένας άνθρωπος της Πεντέλης, ο αντιδήμαρχος, ο κύριος Κοντουλάκος, ο οποίος μας άφησε να περπατήσουμε στα ίχνη της. Και έχει και μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η ιστορία, διότι δεν είναι μόνο ότι άκουσε το medium και δεν έβαλε ποτέ στέγη, υπάρχει και μια πολύ τραγική ιστορία, Βίκη. Όταν κάποια στιγμή επιχείρησε να σκεπάσει, ας πούμε, κάποιο κομμάτι του παλατιού, κάποια δωμάτια, κάποιους χώρους, συνέβη κάτι πολύ τραγικό. Θα δούμε όλα. Πάμε να δούμε αυτό το ρεπορτάζ που έκανες εσύ. Πάμε να δούμε την ιστορία της Δούκησας της Πλακεντίας. Γνωρίζετε ποια ήταν η Δούκησα της Πλακεντίας? Δεν ξέρω τι ήταν η συγκεκριμένη κυρία. Ήταν στην αντίσταση αυτή. Καμιά Δούκησα θα ήταν. Ξέρω και το παλάτι της Δούκησας της Πλακεντίας και τη σχέση, υποτίθεται, τη μυθική που έχει με τον Τολίστρα Κονταβέλη. Έζησε εδώ στην περιοχή της Πλακεντίας μια δούκησα η οποία είχε 3 πύργους μάλιστα, από τους οποίους σώζεται ο ένας. Ήταν η κοπέλα του Νταβέλη, υποτίθεται. Πάνω στην Πεντέλη είχε το Μέγαρο. Ήταν ξένη, νομίζω από Αυστρία, προήρχεται, αν δεν κάνω λάθος. Είχε μια κόρη που την αγαπούσε πολύ και πέθανε εδώ πέρα. Κατά πόσο βέβαια ο μύθος έτσι αντιστοιχεί στην πραγματικότητα, είναι κάτι το οποίο είναι λιγάκι δύσκολο να το ερευνήσουμε. Αυτά λένε οι μύθοι. Οι οποίοι όμως απέχουν πολύ από την πραγματικότητα. Η
Με ξεναγό μας, τον αντιδήμαρχο Πεντέλης, Λευτέρη Κοντουλάκο, εξερευνήσαμε τον πύργο στην Πεντέλη, ξετυλίξαμε το κουβάρι της ζωής της, περπατήσαμε στα χνάρια της Δούκισσας και ανακαλύψαμε ότι οι μύθοι εύκολα καταρρύπτονται όταν στο δρόμο τους συναντούν την ιστορία. Ποια ήταν λοιπόν η περίφημη Δούκισσα της Πλακεντίας και πώς εμπλέκεται στη ζωή της ο Ιωάννης Καποδίστριας? Η Δούκισσα γεννήθηκε στο Σαν Φραντζίσκο με από πατέρα Γάλλο και από μητέρα Αμερικάνα. Και το όνομα αυτής? Σοφία Ντεμπαρμπουά. Αυτό ήταν το όνομα και μετά με τους τίτλους από τον σύζυγό της, επειδή ο σύζυγός της ήταν στρατηγός του Ναπολέοντα και πήρε αυτό τον τίτλο η Σοφία Ντεμπαρμπουά της Πλακεντίας, Δούκισσα της Πλακεντίας. Η Δούκισσα πώς έφτασε στην Ελλάδα? Ζούσε στο Παρίσι με τον σύζυγό της και σε μια γνωριμία που είχε εκεί με τον Ιωάννη Καποδίστρια, τον πρωθυπουργό μας τότε, ήρθε στην Ελλάδα και λόγω του φιλελληνισμού που υπήρχε στο Παρίσι εκείνη την περίοδο, ήρθε στην Ελλάδα να βοηθήσει οικονομικά και επειδή αγαπούσε πάρα πολύ αυτή τη χώρα. Και έτσι ξεκίνησε και ήρθε και εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο. Αυτός λοιπόν είναι ο περίφημος πύργος της Δούκισσας της Πλακεντίας. Πότε άρχισε να χτίζεται αυτό? Μετά το θάνατο της κόρης και αφού η Δούκισσα πλέον είχε καταπέσει ψυχολογικά, 1841 ξεκινάει το πρώτο λευκό μάρμαρο Πεντέλης, το οποίο είναι και η υπογραφή του αρχιτέκτονα του Σταμάτη του Κλεάνθη. Και ολοκληρώνεται? Ολοκληρώνεται περίπου μια πενταετία μετά. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε πια στο εσωτερικό του πύργου. Είναι ένα από τα πολλά δωμάτια. Ναι, είναι ο εσωτερικός χώρος, ο ισόγειος, ο οποίος δεν ήταν κλεισμένος, ήταν ενιαίος. Και βέβαια δεν υπήρχαν και τα βάνια. Γιατί κάποτε στη Δούκισσα της Πλακεντίας, μία κυρία, παύλα μέντιουμ της εποχής, της είχε πει ότι σαν προφητεία, σαν κάποια μαντεψιά, ότι τη μέρα που θα κλείσεις με οροφή κάποιο σπίτι σου, είναι σαν να κλείνεις τη ζωή σου και θα πεθάνεις. Η αγαπημένη της κόρη Ελίζα Καρολίνα πέθανε. Το θέμα είναι πώς. Λέει λοιπόν ο αστικός μύθος ότι εδώ σε ένα δωμάτιο είχε ταρχευμένη η Δούκισσα την κόρη της, η οποία λέγεται ότι πνίγηκε από το μαντήλι της καθώς έκανε υπασία. Η κόρη της Δούκισσας Πλακεντίας πέθανε στη Βηρητό το 1837 από φυματίωση. Η Δούκισσα πρώτη φορά ήρθε 1840 στην Πεντέλη. 1841 ξεκίνησε ο πύργος της Πλακεντίας. Οπότε είναι αδύνατο να έζησε εδώ μέσα. Ο Λίστερχος Νταβέλης και ο ερωτάς τους ανήκουν στη σφαίρα του μύθου. Και εδώ υπάρχει η κατάρρευση του ενός μύθου, επειδή η Δούκισσα βόηθαγε όλη την πόλη, λόγω της οικονομικής άνεσης που είχε. Είχε έρθει ένας Λίστερχος εκείνης της εποχής να την απαγάγει για λίτρα. Με αποτέλεσμα, οι Χαλανδρέοι και οι Πεντελιώτες, οι οποίοι την αγαπούσαν, ξεχυθήκανε να πάνε να την πάρουν. Φοβήθηκε ο Λίστερχος αυτή την σύγκρουση μεταξύ των Χαλανδρέων Πεντελιωτών εναντίον του, την άφησε ελεύθερη και εδώ πάλι μπαίνει ένας μικρός μύθος ότι επειδή τις φέρθηκαν πάρα πολύ καλά της Δούκισσας οι Λίσταρχοι, τους έδωσε τα λίτρα και τους άφησε να τα κρατήσουν. Ο Λίσταρχος, υποψιάζομαι ότι δεν είναι ο Νταβέλης. Όχι, δεν είναι ο Νταβέλης. Ο Λίσταρχος Νταβέλης, καταρχήν δεν είναι, χρονολογικά δεν έπεφτε με τη Δούκισσα της Πλακεντίας και δρούσε στη Βιωτία. Πότε πεθαίνει? 1854 πεθαίνει η Δούκισσα της Πλακεντίας και ο τάφος της είναι στην κεντρική μας πλατεία, στην οποία είναι και η Δούκισσα θαμένη, αλλά και υποτίθεται η σκόνη της κόρης. Υπήρχε κάποιος άνθρωπος της ιστορίας που μπήκε στη ζωή της, σαν έρωτας, ξέρουμε κάτι τέτοιο? Δεν γνωρίζουμε έναν επίσημο έρωτα της Δούκισσας. Υπάρχει πάλι μια φήμη ότι ήταν ερωτευμένη με τον Καποδίστρια. Η αλήθεια και η πραγματικότητα δεν έχουν τη δύναμη του μύθου, αλλά έχουν τη μοναδική ικανότητα να σε εκπλήσουν. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πράγματι. Γιατί, ας πούμε, μπαίνουμε στην στάση Δούκισσας Πλακεντίας και δεν ξέρουμε
Άρα έχει χαθεί από εκεί. Ο λόγος αυτός ήταν που την είπανε Στάση Δουκής Πλακεντίας. Θεωρητικά, γιατί είναι σχεδόν κοντά. Σχεδόν, αν μπορώ να το πω. Ολόκληρη Δούκισσα με μόρφωση, με όλα αυτά που υπήρχαν τότε. Καθόταν και την πιτσίλα η βροχή, δηλαδή. Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι και έλεγε. Τιν-τιν-τιν. Εντάξει. Αυτό το είχε γίνει. Ήταν όλα τη τα σπίτια. Ήταν καλοκαιρινό. Ναι, είχε καλοκαιρινή κατάσταση. Τύπου και με φυσικό μαύρισμα. Καθότανε. Μετά το... Εσύ τώρα το παιδιά, είναι λογικό μια δούκισσα τη τότε εποχή. Τη είπε το medium να μην βάλει στέγη, γιατί θα πεθάνει κάτι. Συγγνώμη, αλλά δεν το είπα καλά τη δούκισσα. Κάθεται και ακούει το medium. Δηλαδή, αν τη έλεγε να βάλει πόρτε, θα μπαίναμε όλοι οι Γιούρια. Ήταν και η δούκισσα λίγο. Εντάξει, μετά το θάνατο τη κόρη τη, απέκτησε κάποιε ιδιαιτερότητε. Ναι, πολλέ όμω. Βέβαια σήμερα. Αυτή η στάση του μετρό μπαίνει και βγαίνει ελεύθερα. Ναι, αυτή η στάση του μετρό είναι να σημειώσω. Να πούμε ότι το όνομά τη είναι Σοφί Ντε Μπαρμπουά Λεμπραέν. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Που λίγοι το γνωρίζουν. Οι περισσότεροι την ξέρουν ως δούκισσα της Πλακεντίας. Ναι. Και οι περισσότεροι δεν γνώριζαν ότι δεν είναι και Ελληνίδα. Και πλέον, χάρη στο ρεπορτάζ που έκανε, θα μάθουν ότι είναι και λίγο τζάζι η δούκισσα, έτσι. Μπορεί να σημειώσω μια σημείωση ότι σήμερα ο πύργος χρησιμοποιείται ως πνευματικό κέντρο. Δηλαδή, όσοι είναι στις γύρω περιοχές. Έχει στέγη, τις έχουν τοποθετήσει τις στέγες. Μπράβο, πάλι καλά που το πήραν άλλοι. Δηλαδή, γιατί στο περάσμα των χρόνων πέρασε σε διάφορα χέρια. Μάλιστα. Και μετά, αρχές δεκαετίας του 60. Έμεινε εκεί για λίγο και ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος. Θα ήθελε να σκεπαστεί λίγο, να μην κρυώνει ο τέος. Να μείνει βροχή χιόνια, ψηλά. Έχουμε πρεμιέρα φέτος. Για κάτι συγκεκριμένο που βέβαια είναι προς όφελος όλων μας. Είναι ιδιαίτερα εμάς τις γυναίκες, νομίζω. Αλλά είναι μια ευχάριστη είδηση για εμάς τις γυναίκες. Συμβαίνει για συγκεκριμένο λόγο, δυστυχώς. Δηλαδή, έχουμε πρεμιέρα για φθινοπορεινές εκπτώσεις. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Όχι. Εγκαινιάζεται κάτι καινούριο. Δηλαδή, εκεί που είχαμε δύο εκπτωτικές περιόδους, η μία ήταν το καλοκαίρι περί τα τέλη Ιουλίου και η άλλη ήταν μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, τώρα θα έχουμε τέσσερις. Φεβράριο, οπότε έχουμε λοιπόν μια φθινοπορεινή εκπτωτική περίοδος, η οποία ξεκινάει την επόμενη Παρασκευή, την 1η του Νοέμβρη, και είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που συμβαίνει αυτό. Θέλω να πω ότι αυτό μένει, είναι προς όφελος δικό μας, γιατί θα βρούμε, ας πούμε, κάποια πράγματα που ίσως χρειαζόμαστε. Με τιμές πιο φθηνές. Απ' την άλλη, αυτό γίνεται επειδή δεν υπάρχει κίνηση στα μαγαζιά. Οι έμποροι κάνουν ό,τι μπορούν για να αναθερμάνουν την κίνηση στα καταστήματα. Αυτό είναι και προς όφελος των καταναλωτών που έχουν την ευκαιρία να ψωνίσουν σε καλύτερες τιμές. Mm-hmm. Και θα έχουμε και άλλο ένα τέτοιο δεκαήμερο εκπτώσεων, αλλά το Μάιο. Δηλαδή θα γίνεται στην αλλαγή των εποχών, φθινόπωρο και άνοιξη. Και εδώ πρέπει να προσέχουμε, έτσι, γιατί αλλάζουν τις τιμές, υποτίθεται σε έκπτωση. Είναι πάνω κάτω ίδιες κάπου. Και πρέπει να πούμε ότι πλέον όλο το χρόνο βρίσκεις κάποιες προσφορές. Ακριβώς, δηλαδή απλά δεν λέγονται εκπτώσεις. Είναι, ξέρω εγώ, μπαζάρ, δεκαήμερο προσφορών κτλ. Γενικά μπορούμε να πετύχουμε καλή τιμή και νομίζω και το παζάρι παίζει πλέον. Αλλά τώρα και επισήμως. Θα το δούμε και στο βίντεο αυτό που θα παρακολουθήσουμε σε λίγο. Να δούμε και τι σου είπαν. Πραγματικά οι έμποροι αυτό που λένε ότι ακόμα και στις περιόδους που έχουν εκπτώσεις, οι καταναλωτές βρίσκονται σε τόσο δύσκολη θέση που ακόμα και τότε ζητάνε μια έκπτωση πάνω στην ήδη. Υπάρχουν έκπτωση. Για πάμε να δούμε τι είπαν στην Αλεξία. Εκπτώσεις στην καρδιά του φθινοπόρου φέρνει οικονομική κρίση. Αρκετοί εμπορικοί σύλλογοι σε Αθήνα και περιφέρεια βρίσκονται σε δίλημα για το αν θα συμμετέχουν, αφού δεν είναι υποχρεωτικό από τον νόμο. Εγώ είμαι υπέρ των εκπτώσεων όπως ήταν ο θεσμός, όπως υπήρχε. Εντάξει. Γιατί έτσι πρέπει να είναι το σωστό. Αγοράζεις εμπόρευμα και όταν έρθει η στιγμή να το δώσεις, τελειώνει σεζόν, το δίνεις. Μπορεί αυτές οι εκπτώσεις των μεγάλων καταστημάτων που λένε τώρα και όλα αυτά εδώ πέρα, να είναι και μια παγίδα. Εντάξει, να φέρουν σαβούρες απ' έξω συνήθως και να τις πουλάνε για να κάνουν εντύπωση στον κόσμο και με τις τιμές τους. Από την 1η Νοεμβρίου ως τις 10 του μήνα, όπου εγκαινιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η φθινοπορεινή ενδιάμεση εκπτωτική περίοδος, οι καταναλωτές θα μπορούν να ψωνίζουν με εκπτώσεις που θα αποφασίσουν οι ίδιοι καταστηματάρχες. Κάποιοι μάλιστα σκοπεύουν να προχωρήσουν από την πρώτη μέρα σε εκπτώσεις που θα φτάνουν το 50% της αρχικής τιμής. Όλοι ζητάνε την έκπτωση για να ψωνίσουν έστω μία μπλούζα, ένα παντελόν, ένα παπούτσι. Πιστεύω ότι θα τον δουν σαν κίνητρο. Και ότι θα βγει ο κόσμος και θα αρχίσει να ψάχνει για οτιδήποτε θέλει να ψωνίσει. Είναι καλό αυτό να υπάρχουν πλέον εκπτώσεις, γιατί η κρίση όλους μας έχει ρίξει. Πρεμιέρα στις 3 Νοεμβρίου και για το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, αφού θα είναι η πρώτη από τις συνολικά 7 που όλη η αγορά θα είναι ανοιχτή. Οι έμποροι θεωρούν όμως πως αυτό θα είναι η ταφόπλακα των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων. Στο χρόνο επάνω θα κλείσουν πολλά καταστήματα με αυτόν τον τρόπο. Και δεν βοηθάνε τα μικρά μαγαζιά. Τα οποία είναι τα περισσότερα είναι οικογενειακές επιχειρήσεις και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή την κατάσταση. Γιατί οι δύο εκπτώσεις μπορεί να γίνουν και εκτός για όλο τον χρόνο τελικά.
ή ξέρω εγώ οι Κυριακές που ανοίγουν, που λένε να ανοίξουν, στο τέλος να ανοίγουν όλο τον χρόνο. Που θα εξυπηρετούν καταστήματα μεγάλα με πολλούς υπαλλήλους. Παρότι εκτόσεις είναι ένα καλό κίνητρο για να ψωνίσει ο κόσμος, οι έμποροι ελπίζουν σε ένα θαύμα για να ανέβει κίνηση στην αγορά. Δεν υπάρχει δηλαδή ημέρα που να μπει κάποιος και να μην μπει καλύτερη τιμή. Όχι τώρα, και στις εκτόσεις γινόταν αυτό. Σε εκτός σου λέγανε καλύτερη τιμή. Σε ένα θαύμα ελπίζουν και οι καταναλωτές, αφού μόνο αυτό μπορεί να τους σώσει από τα πανωτά χαράτσια που αδειάζουν το πορτοφόλι τους και δεν τους επιτρέπει να αγοράσουν ούτε πασατέμπο. Είναι ένα κίνητρο, αλλά άμα δεν υπάρχουν χρήματα, δεν νομίζω. Ούτε και εκτόσεις να γίνουν κάτι. Άμα δεν δουλεύω, όταν υπάρχουν δουλειές, ούτε και εκτόσεις κάνουν τίποτα. Δεν νομίζω να ψωνίσω. Πρώτα πηγαίνα και ψωνίζαμε. Κάθε αυτό τώρα, έλλειψη χρημάτων που λέει στα εμπορίου. Έχω δει παπούτσια τα οποία έχουν φύγει και τα τακούνια, έχουν φύγει τελείως και σκέφτονται να πάρουν έστω και προσφορές. Σε μια προσπάθεια να ζεσταθεί η αγοραστική κίνηση, ο Εμπορικός Σύλλογος της Αθήνας, σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων, ετοιμάζει κοινές δράσεις ώστε να κατέβει ο κόσμος στο κέντρο της πόλης για ψώνια και ψυχαγωγία. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, μια καλή ευκαιρία να ψάξουμε την ευκαιρία και ίσως να πάμε να αγοράσουμε ένα τζιν, γιατί τώρα πάμε να δούμε πώς μπορούμε να φορέσουμε ένα τζιν με 5 διαφορετικούς τρόπους. Χρήστος Στρατικόπουλος, σχεδιαστής, καλώς ήρθες. Καλά. Και η Ιωάννα Παπαγιάννη, σε ξέρουμε και από το Next Top Model, θα μας δείξουν εδώ μαζί τους 5 τρόπους που μπορούμε να φορέσουμε τρόπους. Το τζιν. Και το τζιν, έτσι κι αλλιώς, είναι το αγαπημένο μας είναι ρούχο. Το αγαπημένο το έχουμε, σίγουρα. Το ξαναπαίρνουμε και γενικά το αναζητούμε, μας αρέσει. Έτσι ακριβώς. Τι θα δούμε λοιπόν, εδώ ξεκινάμε Χρήστο. Με το πρώτο μας βασικό outfit kit. Βλέπουμε ένα τζιν που το αγαπάνε πολύ και οι Ελληνίδες, που έχει μια εφαρμοστή γραμμή κάτω. Φέτος, γενικά θα δούμε ότι τα τζιν έχουν ένα γύρισμα, ένα ρεβέρ. Ναι. Το ρεβέρ αυτό έχει συνήθως ένα σχέδιο. Και μπορούμε να το φτιάξουμε και μόνοι μας, βάζοντας απλά μια ροδέλα ύφασμα από μέσα για να φρεσκάρουμε το πιο παλιό μας τζιν. Ναι, δηλαδή αν έχουμε ένα που είναι σε κλασικό μήκος. Μπράβο, μπορούμε να το γυρίσουμε και το κάνουμε αμέσως και λίγο πιο μοδάτο σαν εικόνα. Αυτό τώρα είναι μια πρωινή. Αυτή είναι μια πρωινή εμφάνιση, η οποία ουσιαστικά είναι και για μια βόλτα και για ψώνια, μπορούμε να πούμε. ναι, άμα συνδυάζεται και με το αθλητικό. Και έχει και το αντίστοιχο αθλητικό, ναι, το οποίο αθλητικό είναι μποτάκι και είναι wedges, δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Το wedges, ωραία ερώτηση, είναι λίγο υπερυψωμένο αθλητικό. Δηλαδή δίνει λίγο ύψος χωρίς να κουράζει. Ωραία. Σε αυτήν εδώ την εμφάνιση που έχει μια εφαρμογή γενικά, θα προτιμήσουμε να βάλουμε ένα oversized από πάνω μάλινο για μια πολύ εντυπωσιακή βόλτα. Ναι. Εγώ το λέω λίγο αυτό έτσι τύπου προβατάκι. Ακριβώς. που είναι όμως πολύ της μόδας και πολύ πρακτικό. Εδώ θα το δούμε και με μια τσάντα, μια shopping bag ουσιαστικά θα μας το δείξει η Ιωάννα, για μια βόλτα για ψώνια. Πάρα πολύ ωραίο. Πάντως, εγώ σου πω θα το φοράγα και βράδυ αυτό. Αυτό ακριβώς μπορεί να φορεθεί και βράδυ. Είναι ένα all day ντύσιμο. Πάρα πολύ εύκολο. Και για κάποια κορίτσια που θέλουν να δείξουν και μια πιο pop εκδοχή, πιο νεανική. Ναι. Είναι ένα στυλ που γενικότερα και στο εξωτερικό το έχουμε δουλέψει λίγο. Θα μπορούσαμε, θα το δούμε και στην Ιωάννα. Ναι. Ιωάννα, θα μπορούσαμε να βάλουμε και μια φούστα. Ωραία. Θα δείξουμε, πάει η Ιωάννα να τη βάλει. Θα σας το δείξουμε τώρα αυτόματα αυτό. Επιτόπου. Επιτόπου. Ωραία. Είναι ένα πρωτότυπο layering. Ναι. Δηλαδή το layering είναι... Η φούστα ρούχο... πάνω από το τζιν. Ναι. Είναι μια πρόταση πάρα πολύ πρωτότυπη. Πάρα πολύ ιδιαίτερη. Ναι. Για κάποιες κοπέλες λίγο πιο εκεντρικές, πιο... Να σου πω, εμένα μου αρέσει αυτό γιατί... Με έναν τρόπο καλύπτεις ίσως και κάποια πιο αδύναμα σημεία. Μπράβο, ακριβώς, πάρα πολύ έξυπνη παρατήρηση. Με μια φουστίτσα από πάνω. Έτσι. Αλεξία Βίκη, καλό. Αυτό είναι το πρώτο μας outfit. Στο δεύτερο outfit πάμε σε λίγο... Και να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Μπορεί να είναι λίγο... Θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται τώρα. Βλέπουμε μια μαύρο ας πει φούστα. Μας πειράζει που είναι ας πούμε τα παπούτσια, καφέ... Δεν μας πειράζει γιατί έχουμε ένα βασικό mix and match στις επιλογές, ότι κινούμαστε στα γήινα χρώματα. Ναι. Οπότε ουσιαστικά ταιριάζουμε και το πάνω ένδυμα και το εσωτερικό με την επιλογή στα παπούτσια. Αυτή η φούστα είναι ούτως ή άλλως το κάναμε για μόδα, λίγο πιο περίεργο. Okay. Στο δεύτερο outfit που θα δει ο Άννα, να τη βγάλουμε λίγο τη φούστα πρώτα.
Ωραία. Ιωάννα, θες να πας να αλλάξεις, να το δούμε ολοκληρωμένο το look και ωραία. Το μεταξύ εγώ εδώ να χαζέψω λίγο γιατί μου αρέσουν και οι τσάντες πολύ. Ωραία, θα το βγάλεις ένα λεπτάκι. Οι τσάντες, Χρήστο, είναι της μόδας πάλι οι μεγάλες τσάντες. Δεν σταματάει η μεγάλη τσάντα να δεν να σταματάει. Είναι. Αλλά βλέπω και τις μικρές τώρα. Αλλά από εδώ. Φέτος σιγά-σιγά έχουμε και μία τάση στις λίγο πιο μικρές τσαντούλες. Συγγνώμη, λίγο να το κρεμάσω. Η μικρή τσαντούλα, σας το λέω. Η μικρή. Κοίταξε, η μικρή, ας πούμε, αυτή εδώ βολεύει πάρα πολύ όταν πας βράδυ βόλτα. Ναι, για βράδυ. Και να έχεις τα χέρια ελεύθερα. Εγώ δεν καταλαβαίνω την ημέρα γιατί κουβαλάτε αυτές τις τεράστιες τσάντες και έχετε όλο το σπίτι μέσα. Δηλαδή, τι θα χρειαστείτε και βάζετε πράγματα. Γιατί δεν είμαστε σπίτι μας. Πρέπει να πάρουμε το σπίτι μας μαζί μας. Έτσι γίνεται. Στάθη, βοηθάνε και εμάς όμως γιατί παίρνουν και δικά μας πράγματα. Είναι περίεργο. Αυτή για παράδειγμα την καινούργια τσαντούλα μπορούν να τη βάλουμε και στο ντύσιμο που θα μας δείξει ο Άννα τώρα, που είναι λίγο πιο βραδινό. Το λουστρίνι βλέπω πάλι και σε αυτήν. Το λουστρίνι είναι, έχει μια επιστροφή και έχει και μια επιστροφή το στυλ ξανά της Σανέλ. Το οποίο και προσωπικά. Που είναι αυτό, έτσι. Ναι. Το οποίο και εγώ προσωπικά το αγαπώ πολύ. Ναι. Και είναι all και χειροποίητο. Ναι. Αρέσει. Αλλά σίγουρα αυτές οι επιλογές είναι λίγο πιο οικονομικές από την. Είναι από πραγματικά οικονομικές. Ναι. Ανέφερες. Και οι συγκεκριμένες φτιάχνονται και εδώ. Στην Ελλάδα. Ναι, τις φτιάχνουμε εμείς. Ωραία. Λοιπόν. Νομίζω ότι η Ιωάννα είναι έτοιμη. Η Ιωάννα είναι έτοιμη για το δεύτερο. Α, πολύ ωραίο για και αυτό το look. Για το δεύτερο look που θα μας δείξει. Ωραία. Α, πολύ ωραίο. Εδώ, σε αυτό το look, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε γενικότερα, φέτος δουλεύουμε πολύ τα σκηνιά, τα ορειβατικά σε κολιέ. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ένα λίγο πιο μεγάλο κολιέ. Το λεοπάρ, έτσι σαν σχέδιο, το ξαναβλέπουμε φέτος. Το προτείνουμε, ναι, πάρα πολύ. Και το προτείνουμε πάρα πολύ με χρυσά αξεσουάρ. Δηλαδή, όπως εδώ μπορεί να μπει και η τσαντούλα που έδειξε Σκιμ και εσύ πριν. Ναι. Και κάνουμε, θα μας το δείξει η Ιωάννα, μια πολύ ωραία βραδινή εμφάνιση. Βέβαια, είδαμε ότι το τζιν εδώ μετατρέπεται και ουσιαστικά γίνεται βραδινό με μια γόβα. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Το τζιν, βέβαια, σίγουρα το τι τζιν θα επιλέξουμε έχει να κάνει και με το σώμα μας και με τα κιλά μας. Εντάξει, η Ιωάννα έχει πολύ ωραίο σώμα, είναι αδύνατη. Γενικά, τώρα που είναι πολύ της μόδας, καλά και από πέρυσι, αλλά και φέτος βλέπουμε πολύ, τα παντελόνια τα σκίνη. Ναι. Τα στενά πολύ. Ακριβώς. Αν τώρα έχουμε βάλει κανένα κιλό δύο, θα τα προτιμήσουμε πάλι ή καλύτερα όχι. Προσωπικά δεν θα το πρότεινα. Θα πρότεινα μία λίγο πιο άνετη γραμμή, λίγο μπάγκι και φέτος έχουμε και μία μικρή επιστροφή στο μικρό άνοιγμα κάτω. Ναι, αυτό καμπάνα πάλι. Μικρή καμπάνα, ναι. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ και τις κοπέλες που έχουν πιο πολλά κιλά. Επίσης, στα τζιν υπάρχει και μία επιστροφή στα ψιλοκάβαλα ξανά. Τώρα θα δούμε ένα τρίτο outfit. Θα δοκιμάσουμε. Ναι. Καλά, γενικά, αν έχουμε ας πούμε ένα στενό παντελόνι, ένα σκίνι παντελόνι και πέσει κάτι πιο μακρύ, βοηθάει λίγο. Βοηθάει δηλαδή η φούστα πολύ. Που είδαμε προηγουμένως που έβαλε η Ιωάννα ή το πουλόβερ το πιο μακρύ. Τώρα θα δείξουμε ένα look ακριβώς επί την ευκαιρία, το οποίο σε μια πάρα πολύ στενή γραμμή θα μπορούσαμε να βάλουμε και ένα πιο μεγάλο, oversized, αυτά που λέμε, πουλόβερ. Είναι αυτά το στυλ του αγοριού, σαν να έχω φορέσει το. Αυτό εδώ τι τζιν είναι, είναι σαν τζιν παντελόνι αυτό. Αυτό είναι ένα. Ναι, είναι τζιν παντελόνι. Έχουμε μια στενή έτσι γραμμή πάλι. Αυτό έχει το ιδίωμα το ότι ανοίγει στο πλαϊνό. Έχει το φερμουάρ. Έχει το φερμουάρ και μας δίνει πολύ ωραία χρήση και για το βράδυ. Γενικότερα τα φερμουάρ. Είναι, θα το έλεγε, στυλ υπασίας, επειδή έχει τις τσεπούλες εδώ. Ναι, θα το έλεγα ακριβώς και υπασίας και φοριέται πολύ και με, και με μποτάκια. Και με μποτάκια αυτά που φοράω εγώ σήμερα. Ναι. Εδώ ωραία, θα δούμε την Ιωάννα στο επόμενο outfit. Έλα, Ιωάννα, να σε δούμε. Ναι, καλά. Τώρα έτσι της πάει πάρα πολύ το χρώμα. Αυτό νομίζω ότι της πηγαίνει πάρα πολύ. Είναι και εμένα ένα από τα αγαπημένα μου. Είναι μόχερ και είναι σαν να φοράει έτσι ένα του αγοριού της που λέω το στυλ. Πολύ ωραίο. Αχ, είναι ιδιαίτερο. Πολύ μαλακό. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να τώρα βέβαια είναι
πάρα πολλοί τρόποι που μπορούμε να φορέσουμε το τζιν. Μπορούμε να το κάνουμε για παράδειγμα και οπτικά για να το δείξουμε. Και πιο βραδινό. Ένα look και για γραφείο, δηλαδή με ένα σακάκι και με ένα πουκάμισο. Και επίσης, σαν look επιπλέον, θα μπορούσαμε να... και τα bomber jacket, που είναι τα καινούργια jacket, τα οποία είναι τύπου κολεγιακά. Είναι μια μόδα που έχει ξεκινήσει και το καρό πάλι από την Αμερική βλέπουμε. Και το καρό, ναι. Που αρέσει πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, Ιωάννα. Νομίζω ότι με αυτό το πουλοβεράκι τώρα είσαι ό,τι πρέπει για σήμερα, Κυριακή. Βόλτα και μέχρι το βράδυ. Χάρηκα πολύ. Εμείς πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Να σας θυμίσω όμως λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί σήμερα έχουμε και το ωραίο μας το δώρο, το μίξερ της Kenwood. 211-55-55-50 είναι το τηλέφωνο μας για το μίξερ της Kenwood. Το πολύ ωραίο χρώμα, κόκκινο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ο γνωστός επιχειρηματίας Στίβ Κακέτσης σε έναν απολογισμό ζωής. Καλός μπαμπάς ήσου, να. Εγώ ήμουν καλός χορηγός. Αυτή που μεγάλωσε το παιδί είναι η Κατιάνα. Σου οφείλω πολλά. Από την Εράιδα και την Κατιάνα Μπαλανίκα έως τη φυλακή και την Άντζελα. Όταν με βάλανε στη φυλακή, τι έπρεπε να ήμουνα... Αδάμαστος, ξέρεις, σίδερο. Μπεμπιλίνο έβαλα, αδελφέ μου. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Χωρίς το μωρό μου, χωρίς το μωρό μου, χωρίς το μωρό μου. Όλοι μαζί, έλα! Δεν πάω πουθενά. Χωρίς το μωρό μου, χωρίς το μωρό μου, χωρίς το μωρό μου, τίποτα. Τίποτα. Μπράβο, μπράβο. Επειδή εμείς θεωρώ δεν έχουμε φωνή, αν εσείς έχετε φωνή, σας περιμένουμε να έρθετε εδώ, να τραγουδήσετε, να σας ακούσουμε. Έτσι δεν είναι, Στέφανε? Ακριβώς, και όλα μπορούν να αλλάξουν. Και όλα μπορούν να αλλάξουν, ακριβώς. Επίσης, επειδή δεν έχουμε φωνή, καταγγελία, Δούκισσα Πλακεντίας ήταν πριν λίγο, δεν έχουμε και στο τσαγερό καπάκι. Εδώ οι φίλοι της Δούκισσας. Το ότι δεν έχουμε τσάι δεν σε προβληματίζει, δηλαδή, ότι δεν έχουμε καπάκι σε πείρα. Γιατί ρίξαμε όλο τον καφέ και τον πλήναμε. Παραγωγή, τι γίνεται, σας έχει δώσει εδώ τα vibes η κυρία? Τι έγινε εδώ το καπάκι? Μας δώσανε συμβουλές και εμάς. Το κατάλαβα. Ωραία, θα περάσουμε αυτή την οπτική χρονιά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα tweet ή tweets. Tweets, είναι πολλά. Tweets. Είναι πολλά και... Της εβδομάδας και γενικά το τι έπαιξε στα social media την εβδομάδα που μας πέρασε. Έχουμε πολλά, όπως και κάθε φορά, Κιμ, και σε εσάς το λέω. Είναι κυρίως παράπονα που τα κάνουμε όλοι, ξέρετε. Όταν βρίσκεις τείχο, Βίκη, Αλεξία και Κιμ, έτσι δεν παίρνω όρκο, αυτές δύο σίγουρα. Εντάξει, βλέπω μία συμπάθεια στην παρουσία. Εννοείται. Είναι η κολόνα της εκπομπής, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Παναγία μου, κολόνα, παιδιά, κρατηθείτε. Σουγκαρίστρα στο 4, μην σουγκαρίστρα, ευχαριστώ. Λοιπόν, όλοι οι άντρες που οδηγούν ξέρουν το παράπονο που έχουμε εσάς στις γυναίκες που είσαστε συνοδηγοί. Και είναι ένα και βασικό και το γράφει και ο φίλος μου εδώ και το καταγγέλλω, εγώ είμαι μαζί του. Αποφασίστε, τι μας θέλετε, συνοδηγούς ή οδηγούς? Συνοδηγούς. Οδηγούς σίγουρα, αλλά και η ζημιά σας συνοδηγός είναι μεγάλη. Για πες να δει. Μόνο στο αυτή. Μόνο στο αυτή. Καλά, κοίτα εδώ να δείτε, έχει γράψει ο φίλος μας. Λέει, δεν είστε ικανές να ανοίξετε ένα βαζάκι, αλλά είστε ικανές να αναποδογυρίσετε το αμάξι όταν πάτε να κλείσετε την πόρτα του συνοδηγού. Ναι. Δεν έχει άδικο. Είναι ψέματα. Τι εννοεί? Τι ψέματα, εμένα οι φίλοι μου χάνουν στο γρήγορο, από το παράθυρο. Τώρα μην λέμε ό,τι θέλουμε. Εμείς κάθε πρωί και κάθε βράδυ, ξέρεις πόσα βαζάκια ανοίγουμε με τις κρέμες μας. Τι ανοίγεις, παράδειγμα, αυτό που κάνεις κλικ-κλικ και βάζεις την κρεμούλα και σε τσίτα. Κλικ-κλικ, ναι.
Τι κάνει, σε βάζει μπράτσο για να ανοίξει την κρεμούλα, να τη βάλει στο πρόσωπο. Δεν πήγε να άνοιξε μια καταρχήν, κονσέρβα με ένα τέτοιο. Φωνάζουνε, έλα να ανοίξει το μέλι, έχει κολλήσει. Δεν μπορώ, παίρνουν πετσέτες, τις βρέχουν. Οι μαρμελάδες. Καλά, πολλές φορές οι μαρμελάδες δεν ανοίγουν, παιδιά. Και λες, έλα αγάπη μου, πόσο σ' αγαπώ, βάλε λίγο χεράκι εδώ, πα και ανοίξει. Ναι, και παίρνει. Και... να σου πω, αυτό που έγραψε αυτό το tweet σίγουρα πρέπει να. Ήρωας είναι. Ήρωας εγώ είναι. Νομίζω ότι μπορεί να είναι ένας από αυτούς που βλέπουμε που από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι με ένα σφουγγαρό πάνω στο, ναι, στο αυτοκίνητο. Ναι. Και φοβούνται μην δουν καμιά γρατσουνιά παραπάνω. Ακριβώς. Κι άμα έχει κάνει εσύ, Αλεξία, σίγουρα. Εγώ δεν είμαι με γρατσουνιές, δηλαδή δεν παίρνω το πανάκι και είμαι συνέχεια να δω μου το γρατσουνίσανε, αλλά μου κάνανε ζημιά. Να σου πω κάτι, γυναίκες. Επειδή σου ψήφισαν την πόρτα. Δεν χτυπάτε την πόρτα. Δεν χτυπάτε την πόρτα. Θερχόντας τις οδηγούς. Λοιπόν, γι' αυτό παίρνουμε το τιμόνι στα χέρια μας και τελειώνει η υπόθεση. Όποιον πάρει απάρισα η γυναίκα οδηγό. Τι άλλο γράψανε, Κώστα. Κάποιος κάνει αυτοκριτική στον εαυτό του και θα συμφωνήσω κι εγώ. Ποιος δεν το κάνει όταν μπαίνει στο σανσέρ να κοιτιέται στον καθρέφτη. Δεν απαντάει κανένας, ε. Εδώ έχουμε τόσα προβλήματα. Θα πούμε στο σανσέρ και να κάνουμε. Καλημέρα. Δεν κοιτιέσαι στον καθρέφτη. Όχι, μάλλον. Όχι. Θα το τσεκάρω. Κι εγώ θα το τσεκάρω. Την έχω πάλι από πίσω να με τσεκάρει. Το κανάλι έχει καθρέφτη. Το ασανσέρ. Το ασανσέρ. Θα ανεβοκατεβαίνω συνέχεια με το ασανσέρ και μόλις εδώ και κοιτιέσαι με το κινητό εκεί. Τσακ. Άντρες, γυναίκες. Άντρες, γυναίκες, τώρα εδώ πέρα μιλάμε για άντρα και έχει γράψει κάτι πολύ ωραίο. Μπαίνω στο σανσέρ, κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω: εσύ, αγόρι μου, θα πας πολύ ψηλά. Και πατάω τον έκτο. Ο άντρας είναι λίγο μετροσέξουαλ σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή είναι λίγο. Και μπράβο σου και αυτού σου και. Είναι πολλά. Όταν ξανακατεύει όμως για να βγει στην είσοδο, τι λέει. Νομίζω ότι θα έχει πει στον έκτο. Δεν σα κοιτάμε έτσι. Και έχουμε και μάθημα, ναι, που μας το δίνουν μέσα από το Twitter. Λοιπόν, το χειρότερο παραμύθιασμα είναι αυτό που κάνουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας. Πολύ σοφό. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Και εγώ συμφωνώ. Μεγάλη συζήτηση τώρα πρωί-πρωί. Όλοι προβληματικοί βλέπουν την παρέα. Όλοι συμφωνούν. Νομίζω ότι ο φίλος μας είναι πολύ σοφός. Ναι. Είναι αλήθεια ζωής. Να σας πάω και στο επόμενο. Να σας πάω. Και είναι και πιο το κορυφαίο. Λοιπόν, συζητάμε για αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα στη χώρα που όποιος βλέπει μια ατάκα στο Facebook και στο Twitter, η πρώτη του αντίδραση είναι το κλέβω. Εντάξει. Κοίτα. Δεν μ' αρέσει. Κοίτα. Αυτό, γιατί κλέβω. Οι Facebookάδες κλέβουν πάρα πολύ τους Twitterάδες. Γενικώς κλέβουνε. Social media είναι. Τι να γράψει. Το πήρα από τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Τα πνευματικά δικαιώματα. Τι είναι ο ελίτης είναι και δεν σου πνευματικά δικαιώματα, δηλαδή. Προς το παρόν, ψάχνουμε το καπάκι από την τσαγέρα. Ναι, παιδιά, αναζητείτε, τηλεφωνήστε μας, όποιος το βρει. Εδώ είμαστε, πολύ ωραίο το τσαγερό μας, αλλά καμπριολέ. Τι μας έδωσε το Instagram. Το Instagram. Λοιπόν, μία από τις πιο συζητημένες φωτογραφίες. Θα τη διαβάσω, θα σου εξηγήσω μετά. Μια μέρα θα πάω ντυμένος Batman στο Πορποτζίδικο και θα του πω ήρθα να πιάσω τον Τζόκερ. Και θα σε πιάσω, θα σε πάνε στο δρομοκαίδιο. Όχι, είναι από τα We Love Minions. Από τα Minions, από το Εγώ Απεσιότατος, την ταινία, το παιδικό. Συγγνώμη, γιατί το περίεργο που είναι. Ότι θα έρθω ντυμένος Batman να πιάσω τον Τζόκερ. Μα τον Τζόκερ. Στο Πορποτζίδικο δεν το. Ντυμένος Batman. Πάμε να πολύ λογικό. Παιδιά, έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα. Το Τζόκερ. Ο Τζόκερ. Ο Τζόκερ, ο γνωστός ο Τζόκερ. Ναι, αλλά πάει στο Πορποτζίδικο παρόλα τα αυτά. Εντάξει, άργησα λίγο να το πιάσω. Καλημέρα, αναζητούμε το τσαγερό. Ευχαριστώ. Πάμε να δώσουμε δώρα τώρα. Όχι να μην πιάσουμε το Τζόκερ, αλλά να πιάσουμε το μίξερ. Ακριβώς. Το πολύ ωραίο μίξερ Kenwood από την εταιρεία Gruppo Cucine. Αυτό θέλω να δώσουμε σήμερα. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα το δώσουμε, Στέφανε. Βεβαίως. Θα τραγουδήσουνε και θα το δώσουμε. Κάτι πολύ εύκολο. Ακριβώς. Και εχθές φτιάξαμε και με μίξερ τα πολύ ωραία μπαρ, αυτά οι μπάρες Δημητριακών. Οπότε, εχθές δείξαμε τη συνταγή, σήμερα θα πάρετε το μίξερ για να μπορείτε κι εσείς στο σπίτι σας να φτιάξετε τις ωραίες μπάρες αυτές. Καλημέρα σας! Καλημέρα! Καλημέρα, γεια σας! Γεια σας! Από πού μας τηλεφωνείτε? Από Καρδίτσα, Λίτσα. Από Καρδίτσα, το όνομά σας Λίτσα? Ναι! Ωραία, ωραία! Είδατε το μιξεράκι μας που έχουμε σήμερα? Ναι, ναι! Ωραίο χρώμα κιόλας! Ναι, είναι κόκκινο, πολύ ωραίο. Ωραία. Έτοιμοι να τραγουδήσουμε? Για να δούμε. Εύκολο. Ωραία, εύκολο. Καλή πάμε. Επιτυχία. Άπλωσε το μεσόνυχτη το μικρό του δίχτυ πάνω στη μικρή μας γειτονιά.
Ξέχασε τα όλα τώρα, είναι της αγάπης ώρα. Βάλε το κλειδί στη κλειδονιά, καμαρούλα. Δύο επί τρία, κόχης και λατρεία, τείχος και φιλιά, καμαρούλα μια σταλιά, τείχος και φιλιά. Προβλέπω το μίξερ. Κυρία Λίτσα, το βρήκαμε, μια χαρά. Δικό σας το μίξερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά, γεια σας, χαιρετισμού στην καρδίτσα. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή, γιατί έχουμε κέφια σήμερα. Το πρωί έχουμε κέφια και θέλουμε να δώσουμε μίξερ Kenwood από την εταιρεία Γκρούπο Κοτσίνε. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, γεια σας. Τι από κάνετε. Καλά είμαστε, εσείς από πού μας τηλεφωνείτε? Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία. Συγχαρητήρια και για την εκπομπή σας, είστε πάρα πολύ καλοί. Να είστε καλά, χρόνια πολλά και εκεί έχουμε το τρίμερο και έτσι μας αρέσουν τα τρίμερα, δεν μπορούμε να πούμε. Έτσι ακριβώς όπως το είπατε. Το όνομά σας? Όλγα. Κυρία Όλγα, είστε έτοιμοι να τραγουδήσουμε? Κάτι εύκολο, ναι. Ωραία, για να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Στέφανος. Γιατί εγώ ζω στον κόσμο το δικό μου και εκεί υπάρχεις μόνο εσύ, μωρό μου. Είναι ήδη... Ίσου... Ξαναπάρτω λίγο γιατί το έχασα. Ναι, εύκολο. Γιατί είναι. Γιατί εγώ ζω στον κόσμο το δικό μου και εκεί υπάρχεις μόνο εσύ, μωρό μου. Είναι η δικιά μου ιστορία. Περίπου. Είναι μια γενική έννοια. Γιατί είσαι η δική μου. Βοηθήστε με λίγο. Να πούμε ποια ερμηνεύει το τραγούδι. Η Έλλη Κοκκίνου. Έλλη Κοκκίνου. Ναι, το ξέρω. Γιατί ειδική. Γιατί εγώ ζω μονάχα. Γιατί υπάρχεις μόνο εσύ, μωρό μου. Είναι η δικιά μου. Κόσμο θεωρία. Μονάχα εσύ αξίζεις. Στην ουσία, κάπως έτσι. Αχ, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πολύ ωραία το είπατε. Επειδή επί της ουσίας αξίζεις μόνο εσύ. Να πάμε ένα άλλο τραγουδάκι. Τώρα εγώ θέλω να το δώσω το μίξερ στη Θεσσαλονίκη. Τι θα κάνω. Έλα, πάμε ένα εύκολο να το βρει, κυρία Όλγα. Θα πάρω το αμάξι μου στη τσέπη χαρτζηλίκη και απόψε τα μεσάνυχτα θα έρθω Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη σε μια... Τον κόσμο δεν είναι άλλη Θεσσαλονίκη πουλικιά. Που να έχεις? Ομορφιά και τα δικά σου. Τι? Κάλλη. Τα βρήκαμε. Τα καταφέραμε, κυρία Όλγα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Επειδή γιορτάζουμε σήμερα, δικό σας το μίξερ ταξιδεύει Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλές εκπομπές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ουφ. Τα μίξερ έχουν βγει στην Εθνική Οδό τώρα και τρέχουν. Mm? Τα μίξερ βγήκαν Εθνική Οδό και τρέχουν. Ακριβώς. Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα. Λοιπόν, θέλω να μου πεις, ποια είναι η Τζέλα, η Λέλα, ο Κόρνας και ο Κλεωμένης? Υπόπτα ονόματα. Ύποπτα. Ύποπτα. Δεν είναι καθόλου ύποπτα. Πάμε να δούμε ποιοι είναι όλοι αυτοί και μετά θα τους δούμε εδώ. Ένας ίσον, κανένας, κανένας ίσον. Ησυχία επιτέλους! Κοίτα πώς φεγγίγει. Η φαντασία κάνει φασαρία στην οδό Σκουπιδοπόλεως. Τζέλα, Λέλα, Κόρνας και ο Κλεωμένης του Φόλκερ Λούντβιχ. Τζέλα, Λέλα, Κόρνας. Ένας παιδικός αστικός μύθος για ανθρώπους από 6 ετών. Θέατρο Πορεία. Κάθε Κυριακή στις 12. Επειδή είστε 4, νομίζετε ότι το μέσα μπορεί να το κάνετε μπάχαλο. Έλα εδώ πού! Έλα, έλα το πιάσω, έλα. Αυτό τώρα πάλι φυλακή. Καλά, καλά, δεν βλέπεις. Τι? Είναι διαστημικό καγκουρό. Σε χαιρετώ, διαστημικό καγκουρό. Χίλιες τούρτες σοκολάτας. Και
κάτι πτυφούρ. Και! Έλα κατά ήρθε. Ανάδοση. Κι άλλη ανάδοση. Κι άλλη ανάδοση. Πάτε να την πλάτη. Προσοχή! Το καλό σας θέλω μόνο! Πελάτε, ρε! Θα σου κυπέσουν πάλι, γιατί μου τα παρακλάδες! Εδώ δεν φωνάζει κανείς, ρε παιδιά. Δεν είχε κανένα να ρουραίο. Αρουραίο, είπα τα ρουραίο. Δεν είχε να δείτε, παιδιστήρο. Δεν έτσι ρε μου, παπέλο, μπατσόλου. Γεια σου, ρε αυθινό με, Σαΐ. Εγώ, καλά μου, πρόπια. Δεν το βρήκες, πού τα βρήκες. Από εδώ, ρε σκύλο, ρε σκύλο, ρε σκύλο, από εδώ, από εδώ. Έλα, 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 έλα. Καθίστε κάτω. Αχ, μα. Κάνω υπομονή. Αυτό θα το δούμε! Πιο πολλά, σίγουρα πιο πολλά. Τι πόσο δηλαδή, όσο ένα αεροπλάνο ή ένα τάγκ. Ένα τάγκ. Όχι, αγαπητέ. Για ένα τάγκ θα μπορούσαν να χτίσουν εού. 20 παιδικές χαρές. 20! Θα μπουκάρετε μες στο σπίτι. Σας πει κάτι στο μάτι. Όχι. Να σας το αφήσω. Κάντε μια ευχή. Πάνω κάτω. Κάτω. Κάτω, 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 κάτω. Έλα, έλα, έλα. Έλα. Επειδή είστε τέσσερις, νομίζετε ότι το μέσα μπορεί να το κάνετε μπάχαλο. Έξω, μαζευτείτε. Από εδώ είναι η τουαλέτα. Πολύ σίγουρα, αφήστηκα. Μάλιστα, η Τζέλα, η Λέλα, ο Κόρνος και ο Κλεωμένης. Εδώ έχεις μόνο την παράσταση. Τώρα εδώ έχουμε τη Λέλα. Μπράβο. Η Ρομπέζου. Καλώς ήρθατε. Και εδώ δίπλα μου δεξιά είναι ο Γιώργος Ντάμπασης, ηθοποιός. Μετέχει και εκείνο στην παράσταση. Και ο Βασίλης Κουκαλάνη, ηθοποιός επίσης. Και είστε σε αυτή την παιδική παράσταση, η οποία έκανε πρόσφατα την πρεμιέρα της. Ναι, την προηγούμενη εβδομάδα ξεκίνησα. Να πούμε λίγο τι θα δουν οι μικροί μας φίλοι και οι γονείς που θα τα συνοδέψουν. Βασίλη. Ο υπεύθυνος, σκηνοθέτης, ηθοποιός, μεταφραστής της παράστασης, θα τα πει όλα. Ξεκινήσαμε την περασμένη Κυριακή πριν μια εβδομάδα. Είναι μια παιδική παράσταση σε εισαγωγικά. Είναι μια παράσταση για ανθρώπους από 6 ετών, όπως λέμε εμείς. Μέχρι όσο πάει. Μέχρι, ναι. Είναι για 6 ετών και όλων των ηλικιών, τέλος πάντων. Είναι το δεύτερο μέρος αυτής της ομάδας, είναι η δεύτερη παράσταση που αναβάζει αυτή την ομάδα, μετά την επιτυχία του «Μια γιορτή στον Ουριάν», που ήταν ένα έργο που παίζεται 2 χρόνια τώρα και παίζεται φέτος για τρίτη χρονιά. Είναι του ίδιου συγγραφέα, είναι από το θέατρο Grips του Βερολίνου, που εδραίωσε αυτό το είδος θεάτρου. Και είναι, η καινούργια ιστορία είναι μια ιστορία για 4 παιδιά, που σε ένα πυκνό, ας πούμε, αφιλόξενο αστικό τοπίο, όπως μπορεί να είναι η Κυψέλη, τα Πατήσια, τα κάτω Πατήσια, ας πούμε, δεν έχουν που να πάνε να παίξουν. Δεν υπάρχει ένα πάρκο, δεν υπάρχει ένα γήπεδο του μπάσκετ, δεν υπάρχει μια παιδική χαρά. Και παίζουν βέβαια στο δρόμο, στη γειτονιά τους. Και εκεί τους διώχνουν οι γείτονες. Και αυτοί τα παιδιά με φάνταστους τρόπους και έτσι με μια συλλογική δύναμη βρίσκουν διέξοδο να βρουν χώρους να παίξουν, ας πούμε, και να δημιουργήσουν ένα φανταστικό δικό τους κόσμο. Είναι εσύ τι ρόλο έχεις στην παράσταση? Εγώ κάνω κατ' εξαίρεση τον αστυνόμο. Τελικά με κυνηγάει αυτός ο ρόλος. Μαζί με τον Βασίλη είμαστε ένα ντουέτο αστυνομικών. Ναι. Συλλαμβάνουμε τα παιδιά, ανακρίνουμε τα παιδιά. Είσαστε το δυσάρεστο κομμάτι της παράστασης δηλαδή. Ναι, το οποίο βέβαια ουσιαστικά τα παιδιά τους ξεντροπιάζουν. Είναι και αυτοί οι παιδιά, κάποια στιγμή γίνονται μέσα στο έργο, αναγκαστικά, γιατί όλοι είμαστε παιδιά. Και θέλω να πω ότι αυτή η προσπάθεια είναι η δεύτερη προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί για ένα άλλο παιδικό θέατρο, δηλαδή ο γονιός με το παιδί να παρακολουθούν μαζί την παιδική παράσταση και όχι να παρακολουθεί μόνο το παιδί ή μόνο ο γονιός. Και να δίνει και στους δύο κάτι. Ακριβώς. Και να μπορούν μετά από την παράσταση να συζητάει ο γονιός με το παιδί το θέμα της παράστασης. Και σίγουρα από άλλη οπτική γωνία βλέπει ο γονιός την παράσταση και από άλλη οπτική γωνία το παιδί. Οπότε είναι μια καλή αφορμή να συζητήσουν μετά. Ήρωτη, τι είναι πιο δύσκολο ή μάλλον ποιο είναι το πιο δύσκολο κοινό, τα παιδιά ή ας πούμε αυτοί που έρχονται στην Επίδαυρο, γιατί έχεις παίξει και στην Επίδαυρο. Ως Επιδαύρια, δεν μπορώ να πω ότι...
Όχι, εντάξει, το τραπέζι, παιδιά, είναι τέλειο. Δηλαδή, εμείς πέρσι, παρότι είναι πολύ κοπιαστικό, γιατί ναι, θέλει τρομερή δύναμη, θέλει να είσαι πάνω από τα παιδιά, το οποίο δεν γίνεται. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι ενεργειακά πάνω από 200 παιδιά, ας πούμε, ή 250. Είναι, σου δίνει πάρα πολύ μεγάλη ζωή. Δηλαδή, ειδικά όταν τα παιδιά συμμετέχουν και βλέπεις ότι περιμένουν κάτι από σένα και πόσο ευνηδιάζονται, πόσο δεν τους αρέσει μια αδικία ή γελάνε με την ψυχή τους. Είναι όσο σου παίρνει, αλλά τόσο σου δίνει κιόλας. Οπότε νομίζω είναι. Ποιοι είναι όμως πιο δύσκολοι? Ποιοι δύσκολοι? Νομίζω οι ενήλικες είναι πιο δύσκολοι. Δεν είναι, ξέρω εγώ. Είναι πιο φυλακτικοί. Πιο περίεργοι, πιο παράξενοι. Είναι όλοι είμαστε δύσκολοι. Ο μεγάλος θεατής θα σου κρύψει την αλήθεια. Ακόμα και να μην του αρέσει, μπορεί να μην το πει. Ενώ ο μικρός θεατής θα σου πει την αλήθεια. Με αυτή την έννοια, ο μεγάλος θεατής είναι πιο δύσκολος. Δεν ξέρεις πότε έφυγε ικανοποιημένος πραγματικά. Γιατί μπορεί να μην θέλει να σε στεναχωρήσει. Ή μπορεί να μην είσαι εσύ έτοιμος να ακούσεις ότι δεν ήταν καλή η παράστασή σου σήμερα. Mm-hmm. Είναι, τα παιδιά είναι πιο καλά, δηλαδή ξέρεις. Αν έχεις μια καλή παράσταση, θα φανεί αν παρακολουθούν τα παιδιά. Ναι. Η αντιδράση των παιδιών έτσι που έχετε δει, ποια είναι? Προβληματίζονται ή πώς ανταποκρίνονται? Στην παράσταση που παίζαμε τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί τώρα ξεκινήσαμε την καινούργια. Ναι. Αλλά ήταν πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Και κυρίως ταυτίζονται πάρα πολύ, νομίζω, και με εμάς που παίζουμε τα παιδιά αρκετά. Αλλά είναι και πάρα πολύ έντονο το πόσο συμπάσχουν με αυτόν που αδικείται. Δηλαδή είναι τρομερό το πόσο δεν υπάρχει να ανεχτούν το ψέμα. Είναι υπέροχο αυτό. Δηλαδή είναι πολύ οικείο. Δηλαδή σε μια συνθήκη που λέγεται ένα ψέμα και η επόμενη σκηνή ο ηθοποιός λέει: όχι, δεν έγινε έτσι. Έχουν σηκωθεί όλα μαζί, χωρίς να συνεννοηθούν, όλα μαζί. Και φωνάζουν κανονικά. Όχι, αυτό είναι άδικο. Όχι, ψέματα, ψέματα. Κανονικά. Συμμετέχουν. Κανονικά. Και είναι και ο συγγραφέας, νομίζω, με το έργο του, το θέλει αυτό. Το θέλει. Δηλαδή το κάνει επίτηδες. Να τα κάνει να συμμετέχουν μαζικά. Όπως στο γήπεδο. Όταν ο διαιτητής σφυρίζει λάθος, σηκώνει την εξέδρα, τι κάνεις. Ακριβώς έτσι πράγμα. Ήρω, για πες μου λίγο. Ο μπαμπάς, ο Γιάννης, ο Μπέζος και η μαμά ήρθανε να δουν την παράσταση. Ναι, η μαμά μου ήρθε. Ο πατέρας μου δεν είχε έρθει ακόμα. Δεν είναι ακόμα έτοιμος. Δεν είναι ακόμα έτοιμος να την αντιμετωπίσει αυτό. Τι κριτική σου έκανε? Εμένα προσωπικά. Καμία ιδιαίτερη. Καμία. Θετική ήταν πάρα πολύ για την παράσταση. Ναι, εντάξει. Τα επιμέρους τώρα να τα πούμε. Θα τα φτιάξουμε και μετά. Όχι, απλά θέλω να πω ότι όταν οι γονείς έχουν το ίδιο επάγγελμα, είναι και λίγο πιο συνήθως, πιο αυστηροί κριτές. Ναι, αλλά καλό είναι αυτό, γιατί θα σου πούν και κάτι πιο βοηθητικό. Βέβαια τώρα, εγώ ξέρω, σε κοιτάω και λέω τώρα σε ποιον μοιάζει, τη μαμά ή στον μπαμπά. Εγώ νομίζω λίγο προς τον μπαμπά. Και εγώ αυτό νομίζω. Για κοιτάξτε κι εσείς. Κοιτάξτε όλοι καλά, κοιτάξτε. Πολύ προσωπικά. Νομίζω στον μπαμπά. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος κι εγώ. Κι εγώ. Δεν είμαι σίγουρος. Εσείς σε λίγο έχετε παράσταση. 12 η ώρα έχετε παράσταση. Να πούμε ποιες μέρες μπορεί να έρθουν μικροί και μεγάλοι να σας δουν στο θέατρο Πορεία. Παίζουμε κάθε Κυριακή στις 12 για το κοινό και παίζουμε τις καθημερινές για σχολεία που έρχονται στο θέατρο Πορεία. Στις 12 η ώρα. Στις 12 η ώρα. Να πούμε Κυριακή. Και πού είναι το θέατρο Πορεία. Το θέατρο είναι κοντά στην πλατεία Βικτωρία, στην Τρικόρφων. Είναι από την 3η Σεπτεμβρίου, μεταξύ Πύρου και Ιουλιανού, σε ένα στενάκι την Τρικόρφων. Είναι γνωστό θέατρο και παλιό θέατρο. Όχι, για αυτού που μα βλέπουν και θέλουν να έρθουν και δεν έχουν ξανάρθει στο συγκεκριμένο θέατρο. Οπότε είναι Κυριακή, έτσι, 12 η ώρα η παράσταση. Οπότε θα πάρει τα παιδιά σου και θα έρθει. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν θα προλάβω. Μια άλλη μέρα. Μια άλλη μέρα. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλή επιτυχία στην παράσταση. Και θα προσπαθήσω να έρθω. Αλλά εσείς σίγουρα. Να, τώρα σε λίγο, μόλις τελειώσει η εκπομπή, να πάτε να δείτε την παράσταση με τα παιδιά σας. Πάμε σε πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Και μετά θα δούμε τι θα μας πει ο επιχειρηματίας, ο οποίος πραγματικά πέρασε από όλα τα στάδια της επιτυχίας, της αποτυχίας ενδεχομένως και 9 μήνες φυλακή. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ο γνωστός επιχειρηματίας Στίβ Κακέτσης σε έναν απολογισμό ζωής. Καλός μπαμπάς ήσουν, να. Εγώ ήμουν καλός χορηγός. Αυτή που μεγάλωσε το παιδί είναι η Κατιάνα. Σου οφείλω πολλά. Από την Εράιδα και την Κατιάνα Μπαλανίκα έως τη φυλακή και την Άντζελα. Όταν με βάλανε στη φυλακή, τι έπρεπε να ήμουνα, αδάμαστος, ξέρεις, σίδερο. Μπεμπιλίνο έβαλα, αδελφέ μου.
Επιστρέψαμε και πάμε να δούμε αυτή τη συνέντευξη που μας έδωσε ο Στίβ Κακέτσης. Και εγώ θα σταθώ εκεί, σε αυτό που μας είπε. Τα έχω ζήσει όλα. Για πάμε να δούμε τι έχει ζήσει ο Στίβ Κακέτσης. Στίβ, εδώ που βρισκόμαστε, στην Μαρίνα Αλίμου, θα μπορούσε κανείς να πει ότι εδώ η κρίση δεν έχει περάσει. Πώς δεν έχει περάσει? Μόνο κρίση έχει περάσει από εδώ. Όχι από εδώ, γενικά σε όλη την Ελλάδα. Μπορώ εγώ να είμαι στην εξαίρεση? Είμαστε, μη σου πω, 50 με 70% κάτω. Όλος ο κόσμος, βρε, Κιμ, έχει χάσει το χαμόγελό του. Τι έχεις περιορίσει στη ζωή σου? Τα πάντα. Εγώ τα έχω ζήσει όλα. Πέρασα και δόξες μεγάλες και στεναχώριες, αποτυχίες. Τι, δεν είναι έτσι, είναι μεγάλη διαδρομή αυτή. Let me breathe, 'cause I'm drowning in your shadow. Τις αγάπες σου τις έχεις πληρώσει ακριβά? Όταν δουλεύαμε επαγγελματικά είχαμε μία απρόσωπη επαγγελματική σχέση. Εγώ ήμουν πάρα πολύ αυστηρός, διότι δεν είχα την πολυτέλεια να φανώ, ξέρεις, διαφορετικός απέναντι σε αυτό που θέλεις να εννοείς και το ξέρει όλος ο κόσμος. Στην προσωπική μου σχέση ήμουν διαφορετικός. Σε ενοχλεί ότι για τον πολύτο κόσμο αυτή η σχέση σου με αυτή την κυρία, την lady, σε έχει στιγματίσει? Θέλω να πιστέψεις, γιατί εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Ενώ πρώτα μου άρεσε όλο αυτό, τώρα με ενοχλεί, με έχει στιγματίσει. Τι με έχει στιγματίσει? Ο κόσμος μας ήθελε μαζί. Δηλαδή, απίστευτο, μετά από τόσα χρόνια, αυτό δηλαδή, αν κάναμε ένα γάμο εγώ μαζί με αυτή την κυρία, θα ήταν η μισή Ελλάδα, κατά καθόλου, ρε, φυσικά ξέρεις. Ποιος θα ήταν, αλλά δεν έχει σημασία. Συγκεκριμένη, την οποία την έχει ζήσει από κοντά, και μετά από αυτό θα το κλείσουμε το κεφάλαιο αυτό για να προχωρήσουμε και να κοιτάξουμε μπροστά. Πιστεύεις ότι έχει σταθεί συναισθηματικά άτυχη στη ζωή της? Ας κάτσει μόνη της να δει, να τα ζυγίσει ποια ήταν η καλύτερη περίπτωση στη ζωή της, γιατί την έχασε. Αλλά πρόσφατα τώρα άκουσα ότι είναι ερωτευμένη. Εμένα είναι δύσκολη η θέση μου να μιλήσω και να πω αυτά που αισθάνομαι, γιατί ξέρω τι θα μπορούσα να απαντήσω. Αλλά θα λέει ο κόσμος, κοίτα, το βγάζει κακίες. Και εγώ δεν έχω κανένα λόγο ούτε να μπω στο στόμα της κυρίας. Καλά είμαι έτσι όπως είμαι. Να σου πω, Στίβ, αυτά που περνάνε τώρα πολλοί επιχειρηματίες, μπαίνουν οι χειροπέδες και προφυλακίζονται. Βλέπε Λάκης Γαβαλάς, βλέπε άλλους επιχειρηματίες. Εμένα είχα ένα φορολογικό. Εσύ το έχεις ζήσει αυτό χρόνια πριν. Όχι, και τώρα συνέβη ένα φορολογικό. Πήγα, παρουσιάστηκα, πήγα στο δικαστήριο, έφαγα 18 μήνες φυλακή. Τα blogs γράφανε ότι με συλλάβανε, με βάρανε φυλακή, χειροπέδες. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Τι θα μου κάνουν τα μπούτρα κρέας? Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό που σου έχει μείνει πιο έντονα από αυτούς τους 9 μήνες στη φυλακή? Τι είναι αυτό που δεν μπορείς να ξεχάσεις, που δεν μπορείς να ξεπεράσεις, που φαντάζομαι ότι δεν ξεπερνιέται αυτή η εμπειρία? Όταν με βάλανε στη φυλακή, δεν σημαίνει αθώος ένοχος. Εγώ ήμουν αθώος. Τι έπρεπε να ήμουν, αδάμαστος, ξέρεις, σίδερο? Μπεμπιλίνο έβαλα, αδελφέ μου, τι να πω. Να κάνω το Σούπερμαν. Το θέμα είναι να είναι σοφρονιστικό το σύστημα. Δεν είναι. Το θέμα το είναι ότι δεν είναι. Σίγουρο είναι ο κρατούμενος, μπαίνοντας μέσα στη φυλακή, βγαίνει με μίσος όταν βγει για τον κόσμο από αυτά που έχει τραβήξει. Υπάρχει ισοπαίδωση της προσωπικότητας, δεν υπάρχουν τίποτα ανθρώπινα δικαιώματα εκεί μέσα. Είσαι ένας ανύπαρκτος. Είναι μια τραγική εμπειρία ούτε στον εχθρό σου να μην το ευχηθείς αυτό να πάει φυλακή. 19 χρόνια χωρίς να το έχω ξεπεράσει. Δεν να πεις, μου λένε, η ζωή συνεχίζεται. Τι συνεχίζεται, ρε.
Δεν το ξεπερνάω αυτό. Αυτό μου είναι πυρωμένο, έτσι ξέρεις, αυτό το, πώς το λένε, στην ψυχή μου. Καρφί. Στιβ, υπήρξες καλός μπαμπάς. Πάνα άλλαξες ποτέ. Ναι, στην αρχή. Δεν ήμουν εμπλεγμένος με αυτή τη δουλειά. Εγώ ήμουν καλός χορηγός. Σπόνσορας, δηλαδή τα πάντα για το παιδί. Αλλά αυτή που μεγάλωσε το παιδί είναι η Κατιάνα. Της οφείλω πολλά. Και το παιδί έχει πάρει και χαρακτήρα της μάνας του, ευτυχώς. Γιατί εγώ είμαι αέρας. Αυτός είναι μεθοδικός. Αλλά ξέρεις, τα παιδιά δεν θέλουν χορηγούς, θέλουν γονείς. Αυτό το κατάλαβα όταν μεγάλωσε, που έρχεται και συνέχεια και μου λέει, ναι, με έστεινες με τους σωματοφύλακες στο Λούνα Πάρκ και δεν με πήγαινες εσύ. Του λέω, ρε, εγώ ξενυχτούσα. Διαλυμένος ήμουνα, αυτά είχα φτιάξει όλα. Όχι, μου λέει, εγώ ήθελα να πηγαίνεις εσύ. Καλά, του λέω, θα πάω στο εγγόνι που έγινα πρόσφατα. Βγάλαμε την Κατιάνα. Έβγαλε αυτό την Κατιάνα, τρεις εβδομάδες τώρα. Τώρα δηλαδή μπορούμε να πούμε παππού Στιβ ή δεν θες να σε λέει παππού? Το είχα πει όχι να με λέει Στιβ, αλλά τώρα που το είδα, δεν θα είναι και άσχημο να με λέει παππού, θα το δούμε. Και μικρή να σε κάνει ό,τι θέλει. Έχω πει πολλές φορές στη ζωή μου ότι έχω κάνει λάθη, αλλά δεν τα παραδέχομαι. Δεν έχω μετανιώσει ποτέ. Το μόνο λάθος που έκανα στη ζωή μου είναι που δεν έκανα δεύτερο παιδί με την Κατιάνα. Θέλω τώρα να μου πεις, λεφτά, επιχειρήσεις ή συνέστημα και οικογένεια? Όλα αυτά είναι παντρεμένα. Πότε δεν υπάρχει γκρίνια στην οικογένεια και όλα, όταν υπάρχει οικονομική ευχέρεια. Δεν υπάρχει γκρίνια, είσαι ο Θεός. Μόλις δεν έχεις, όλοι γκρινιάζουν. Ρε, γιατί γκρινιάζετε? Τόσο καιρό ήμουν ο καλός και τώρα γίνομαι ο κακός? Ψάξτε το αυτό να δεις. Όλα τα προβλήματα ζευγάρεται όταν υπάρχει οικονομική δυσχέρεια, αδελφέ μου. Φεύγουν τα μέλια, φεύγουν όλα. Δεν είναι όλα έτσι. Τα περισσότερα, έλα. Έχω κάνει, ξέρεις, μεγάλα. Έχεις κάνει έρευνα. Τηλεόραση βλέπεις? Πάρα πολύ. Βλέπω τώρα αυτή τη στιγμή, ανεπιφύλακτα στο λέω, τον Κωστόπουλο. Τον Πέτρο τον Κωστόπουλο, ναι. Αυτόν τον βλέπω. Σ' αρέσει στο ρόλο το καινούριο? Κοίταξε να δεις, η ζωή πολλά φέρνει. Λοιπόν, αυτός το ζήγησε για να το κάνει αυτό. Δεν είναι και εύκολο στο χαρακτήρα του να μαγειρεύει, κατάλαβες. Άρα εγώ πρέπει να του βάλω πλάτες, να τον εμψυχώσω, χωρίς να το ξέρει. Σ' αρέσει λοιπόν σαν εικόνα? Ο Πέτρος, εμένα μου αρέσει γενικά. Θες κορδά, Γιώργος Λιάγκας? Κοίταξε να δεις. Εδώ τώρα με βάζεις σε δύσκολα με Θέης Κορδά και Γιώργο Λιάγκα. Και δεν θέλω να μιλήσω. Γιατί? Ναι, δεν θέλω να μιλήσω. Να είναι καλά τα παιδιά, στον Αντένα. Το Λιάγκα δεν τον θυμάμαι καθόλου. Δεν υπάρχει πια. Υπήρχε στη ζωή μου πολύ έντονα. Ήτανε πολύ κοντά μου. Τώρα για κάποιο λόγο δεν υπάρχει. Και δεν θέλω να τον θυμάμαι. Άρα δεν θέλω να τον βλέπω κιόλας. Ελένη Μενεγάκη, τόσα χρόνια στην πρωινή ζώνη, τώρα πλέον στην μεσημεριανή απογευματινή. Κοίταξε να δεις, εγώ έχω ένα πρόβλημα στη ζωή μου. Είμαι Λάτσιος. Είσαι Λάτσιος. Ναι. Τον αγαπώ αυτόν, ναι, τον συμπαθώ. Πώς να σου εξηγήσω. Και μ' άρεσε να είναι δίπλα του. Τώρα... Οπότε ούτε εκείνη θες να βλέπεις την τηλεόραση? Δεν τη βλέπω. Όχι, δεν θέλω, δεν τη βλέπω. Δεν λέω. Δεν τη βλέπω. Δεν με αφορά. Εσύ, ας πούμε, θα είχες τότε αντίστοιχα τη διάθεση να έχεις βγει, ξέρω εγώ, μερικές εβδομάδες από τη φυλακή σαν το Λάκη το Γαβαλά και να πας να χορέψεις το Dancing with the Stars? Αυτός πιστεύει ότι θα κάνει ξέπλυμα της φυλακής με το να πάει στο Dancing with the Stars. Mm-hmm. Εγώ θεωρούσα ότι έπρεπε να πολεμήσω στις τηλεοράσεις, να βγαίνω και να ταχώνω στη δικαιοσύνη.
Στίβ, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Είσαι ένα καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Μας είπε ο Στίβ Κακέτσης. Μια αυτά, ζωή γεμάτη εμπειρίες. Νομίζω ότι τον ξεκλείδωσες πάρα πολύ. Και είπε και πολλά. Είπε πάρα πολλά και για τη ζωή του, για τη φυλακή, για την Κατιάνα, για την Άντζελα, τη lady που δεν αποκαλεί το όνομά της. Μιλάει για αυτήν σαν να ξέρουμε όλοι ότι είναι με την Άντζελα. Αυτά που θέλει να πει είναι για την Άντζελα. Και νομίζω ότι ξέρουμε κι όλοι. Ξέρουμε και νομίζω. Δεν χρειάζεται να πει το όνομα. Αυτός ο έρωτας κρατάει και μπορεί να έχει διάρκεια για ζωές, όχι για τη ζωή. Μεγάλοι έρωτες στη ζωή του κάθε ανθρώπου δεν χάνονται ποτέ. Βέβαια, καταλαβαίνω. Αγγελική. Καταλαβαίνουμε ότι τον έχουν ενοχλήσει πολλά όμως για να μιλάει το όνομά του. Εντάξει, πάντως τώρα ο Στίβ Κακέτσης είναι καλά, είναι σε μια σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Ζουν μαζί, δουλεύουν μαζί. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά. Ακριβώς και δεν είναι και ωραίο ένας άνθρωπος να στιγματίζεται από μια γυναίκα. Μα αυτή είναι και η ερώτηση που του έκανα. Έτσι. Γιατί πολλές φορές μας στιγματίζουν κάποιες σχέσεις οι οποίες έχουν τελειώσει, έχουν περάσει τα χρόνια. Όμως αυτό που μας είπε ότι ο κόσμος μας θέλει μαζί. Ο κόσμος μας θέλει μαζί και λίγο δεν του πολύ άρεσε η νέα σχέση από ό,τι κατάλαβα. Γιατί αναφέρθηκε σε αυτή. Πολύ έτσι, εντάξει, ειδικά. Ίσως έχει το δικό του λόγο ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρει την Άντζελα Δημητρίου πολύ καλά. Ποτέ μιλες ποτέ σε αυτή τη ζωή, γιατί όπως είπα και πριν, οι μεγάλες αγάπες δεν χάνονται ποτέ. Και η Άντζελα Δημητρίου μας έχει δείξει, μέσα από τις σχέσεις που έχουν δει οι περισσότερες, αν όχι όλες, στο φως δημοσιότητας, ότι κάνει και πισωγυρίσματα. Ναι. Επομένως, τίποτα δεν αποκλείεται. Επίσης, με εντυπωσίασε αυτό με τη φυλακή, 19 χρόνια, και μου κάνει εντύπωση γιατί. Έχουμε δει πρόσφατα τον Λάκη Ζαβαλά που βγαίνει από τη φυλακή και λέει τα δικά του ότι ναι, εντάξει, όλα ήταν μια χαρά, όλα αυτά. Φαίνεται σαν να το έχει ξεπεράσει, ακριβώς. Ας πούμε, και με τη συμμετοχή του στο Dancing with the Stars. Ακριβώς. Δείχνει τουλάχιστον ότι. Ο Στίβ Κακέτσης είναι καλά την αλήθεια τώρα. Όμως. Δηλαδή, πάντα μας έχει συνηθίσει σε αλήθειες, αλλά λέει 19 χρόνια. Δεν μπορώ να το βγάλω από πάνω μου. Το κουβαλάω. Και αυτό είναι το πιο λογικό, έτσι. Ναι, αλλά το Λάκη Γαβαλά όμως, αν άκουσα λάθος, συγχωρήστε με, δεν το δείτε και πολύ θετικά την επιλογή του να συμμετάσχει στο Dancing with the Stars. Αντιθέτως. Είναι και η ψυχολογία του καθενός, πώς το αντιμετωπίζει. Εγώ αυτό που κατάλαβα κείμενο ότι ο Στίβ Κακέτσης διακομόδησε με τον δικό του τρόπο, γιατί είναι πάντα πληθωρικό στο λόγο του ο κύριος Κακέτσης, τη συμμετοχή του Λάκη Γαβαλά στο Dancing with the Stars, προσπαθώντας δηλαδή με λίγα λόγια μας είπε, αυτό κατάλαβα, να αποτινάξει από πάνω την εικόνα ότι ναι, ήμουν και στη φυλακή. Μη σου βάλει χ, ο Στίβ Κακέτσης όπως έβαλε σε Λιάγκα, πρόσεξε. Μα δεν είναι κακό να λέμε την άποψή μας. Και σε Μενεγάκη, πρόσεχε. Είδε στοιχεία έβαλε. Όχι, άλλο λέω, δεν είναι κακό κάθε άνθρωπος να έχει τη δική του άποψη και να την τεκμηριώνει. Σίγουρα, και ο συγκεκριμένος την τεκμηριώνει. Άλλοι συμφωνούν και άλλοι διαφωνούν. Να δεν μπορούμε να είμαστε καλύτερα γιατί έγινε παππούς, ε. Συγγνώμη. Έγινε παππούς. Είναι παππούς Στίβ. Ακριβώς. Παππούς Στίβ και όπως είπε, ήταν λάθος που δεν έκανε δεύτερο παιδί. Και άλλη μια Κατιάνα είναι στη ζωή του. Θα κάνει πολλά εγγόνια. Πολύ ωραία συνέντευξη. Αυτό του εύχομαι τουλάχιστον. Τον ευχαριστώ πολύ που μας μίλησε έτσι για όλους και για όλα. Αγγελική, ναι. Πάμε να δούμε τι μας έφερε σήμερα από το govastileto.gr, το site με τη γυναική άποψη και το γυναικείο πάτημα. Και με το ανδρικό ενδιαφέρον για να τρυπώσουν στο μυαλό μας. Λοιπόν, σήμερα επιλέξαμε εκεί να ασχοληθούμε με την κατηγορία Astra Code, μια κατηγορία που αγαπάνε τρεις γυναίκες. Είναι πολύ αγαπημένη κατηγορία. Αγαπημένη αυτή. Κατηγορία. Έχει να κάνει με τα ζώδια, αλλά μας δίνει κάποιες εξτρά πληροφορίες γύρω από τα ζώδια. Ακριβώς. Σήμερα το θέμα που επιλέξαμε να μιλήσουμε, πώς θα πετύχουμε στην δουλειά μας, πώς θα πετύχουμε πιο συγκεκριμένα την θέση που έχουμε στοχεύσει, σύμφωνα όμως με τους κανόνες του Feng Shui. Δηλαδή, πρέπει να ντυθούμε σύμφωνα με τους κανόνες του Feng Shui για να πετύχουμε αυτή τη θέση που θέλουμε. Ναι. Πάμε πιο συγκεκριμένα να πούμε. Θέλουμε να τραβήξουμε την προσοχή του εργοδότη μας, του μελλοντικού εργοδότη μας. Πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Και άμα παρατηρήσουμε γύρω μας ανθρώπους που έχουν πετύχει στον χώρο τους, είτε είναι καλλιτέχνες, είτε είναι πολιτικοί, δίνονται πάντα σύμφωνα με κάποιους συγκεκριμένους κανόνες. Έτσι. Το έχουμε παρατηρήσει. Για παράδειγμα, εγώ έχω βάλει στο μυαλό μου μία θέση δημιουργική. Ναι. Τι θα πρέπει να βάλω, μαύρους ή σκοτεινούς τόνους. Κυματιστά ή αφηρημένα σχέδια, ρευστά υφάσματα και να έχουμε έτσι μια χαλαρή γραμμή στο ρούχο που θα επιλέξουμε, χωρίς να είναι συγκεκριμένα αυστηρό, άμα η θέση είναι δημιουργική. Ας πούμε, μίνι φούστα δεν φοράμε.
Όχι. Δημιουργικές ποιες μπορούμε να πούμε, ποια επαγγέλματα μπορούμε να πούμε έχουν μια δημιουργική... Σχεδιαστές, γραφίστες. Ακριβώς. Επομένως, μπορούν να πάρουν ιδέες που πρέπει να τις πάρουν για να πετύχουν την θέση που έχουν βάλει στο μυαλό τους. Άμα η θέση που στοχεύεται έχει να κάνει με την επικοινωνία, που είναι και το επαγγέλμα του δημοσιογράφου, μέσα σε αυτό θεωρώ, μπλε ή πράσινο χρώμα. Επιλέγουμε ρούχα λοιπόν στους αποχρώσεις του μπλε και του πράσινου. Και τώρα μην μου πείτε θα είναι σκούρο μπλε γιατί μέσα, μπράβο, μπράβο, εμείς αλλού. Εκεί έχει ενημερωθεί για το Feng Shui. Λοιπόν, λουλουδάτα ή σχέδια με ρίγες. Και εδώ κάποιοι άνδρες που είχα μια συζήτηση backstage, μου λένε μα θα βάλω εγώ λουλουδάτο. Πού θα βγει με Μανουλιά με το φλωράν. Θα σα πω. Ο άντρα δεν θα βάλει λουδάτο. Εδώ δεν αναφερόμαστε μόνο στου άντρε, αναφερόμαστε και στι γυναίκε. Ακριβώ. Δηλαδή, όλα αυτά τα κλου που δίνουμε, τα βήματα. Κυρίω μάλλον σε γυναίκε. Θα σου έρθει αγαπημένο με τα λουδάτα και να σου πει είμαι επικοινωνιακό. Α πούμε, ο τάδε που φοράει σήμερα το καρό, ριγέ κτλ. Φοράει pattern, φοράει σχέδιο πάνω στο ρούχο του. Αυτό μας δείχνει ότι έχει στοχεύσει σε μία θέση επικοινωνιακή. Πάρα πολύ σωστά. Να, εδώ είμαστε. Στην επικοινωνιακή θέση. Να κοτσάρω λοιπόν. Και ένα λουλούδι να σου κάνω καλύτερα. άμα θέλεις να επετύχεις 100%, νομίζω πρέπει να το κάνεις και αυτό, Στάθη μου. Λοιπόν, μακρόστενες ή στενές γραμμές ή αθλητικό casual στυλ. Ξαναλέω για μία θέση επικοινωνιακή. Θέλουμε μία καλλιτεχνική θέση να πετύχουμε. Τι θα κάνουμε τότε. Κόκκινο ή μοβ χρώμα. Το μοβ. Animal print. Καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ο Στέφανος Κόκκαλης με το μοντέλα, τραγουδιστές, παρουσιαστές, αυτά είναι τα χρώματά τους λοιπόν. Κόκκινο ή μοβ χρώμα. Λεοπάρδο, σχέδια και έτσι. Τέτοια. Δέρμα, γούνα. Όχι για τον Στέφανο. Και τα φοράς όλα αυτά και είσαι καλλιτέχνης. Δέρμα, γούνα, τριγωνικά σχήματα στα ρούχα. Και γενικά είναι προχωρημένο μοδά το στάιλ. Έχετε λέει ο Στέφανος. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είσαι καλλιτέχνης. Δεν είναι επικοινωνιακή κατάσταση. Μάλιστα. Είπες και τα ρούχα για σχέδια, τρίγωνα, τετράγωνα και τέτοια. Ναι. Κάτι έχεις κάνει λάθος. Εγώ. Είμαι καλλιτέχνης. Μην μου κόψεις την καριέρα. Εντάξει, μπορείς σε συνδυασμό όλων. Όπως ας πούμε και εγώ προσπαθούσα να δώσω μια κατηγορία νίκη. Κάτι άλλο μας λέει το Feng Shui. Το Feng Shui μας λέει μια θέση συντηρητική. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κινηθούμε στους γήινους τόνους, στους φυσικούς τόνους, να έχουμε μια χαλαρή διάθεση και να υιοθετήσουμε ένα look. Το αντρόγινο που είναι και πάρα πολύ στη μόδα. και σίγουρα θα έχουμε την επιτυχία που θέλουμε και θα κερδίσουμε την δηλαδή, θέση. Την πολυπόθητη. Αγγελική ντύθηκε συντηρητική σήμερα. Εγώ γενικά είμαι συντηρητική. Εσύ άστο. Η Βίκη είναι πολύ συντηρητική σήμερα, είναι και οι παρέες που κάνει, όλα αυτά είναι πιο μαζεμένα. Η Κιμ είναι, θα σας πω τι είναι η Κιμ. Σε σώζει το look σήμερα. Γι' αυτό! Η Κιμ είναι σίγουρα... Σε σώζει δίκη σαν να μιλάμε σήμερα. Είσαι και καλλιτεχνική, είσαι και μοδάτη. Κάνεις λάθος, δεν είναι μόνο επικοινωνιακή, είναι και καλλιτεχνική. Λοιπόν, θα τα σπουδάσετε όλα αυτά, για να μπορώ να ξέρω πώς θα σας παρουσιάζω το επόμενο Σαββατοκύριακο. Κώστα, καλημέρα. Κώστας Σπυρόπουλος, Cinema News, γιατί θέλουμε να πάμε και σινεμά. Βέβαια, θέλουμε να πάμε σινεμά και αυτή τη βδομάδα πηγαίνουμε και βλέπουμε κινούμενα σχέδια. Τέλεια. Βρέχει και φτέδες νούμερο 2. Mm. Καλά θα είναι να βρέχει κανονικά και φτέδες βέβαια, νομίζω, αλλά αυτά συμβαίνουν δυστυχώς μόνο στα κινούμενα σχέδια. Λοιπόν, έχουμε έναν επιστήμονα, τον Φλίν, το οποίο φτιάχνει μία μηχανή, η οποία μηχανή από νερό παράγει φαγητά. Και φτέδες. Και άλλα πολλά. Πολιτικού. Όμως κάτι θα πάει στραβά σε αυτή τη μηχανή και θα παράγει ζώα που βασίζονται σε φαγητά. Ενδεικτικά αναφέρω ένα μπέργκερ αράχνη που αντί για ιστούς εκτοξεύει τυρί. Πάμε να δούμε το τρέιλερ για να μας πείσει. Πάμε να δούμε τους υπτάμενους και φταίδες, λοιπόν. Φλίντ. Σαμ, φεύγω! Πάω στο Solo Falls να καταστρέψω το Flissim Diverf γιατί παράγει φωνικά τροφοτέρατα που μαθαίνουν κολύμπι για να επιταθούν στον κόσμο! Έρχομαι. Τι, στάσου! Σαμ, ο κίνδυνος είναι θανάσιμος με μεγάλη πιθανότητα θανάτου! Τότε θέλουμε βοήθεια! Φλίντ, αν γυρίσεις πίσω, γυρνάω κι εγώ. Θα πάμε στο νησί χρησιμοποιώντας τον ψώνιο παραδοτήρα μου! Τα λέμε, γενναίες συνεργάτη μου! Θα πάμε! Δουλεύει! Μπανάνα, μπανάνα! Ια! Εντάξει, θα πάμε με καράβι! Σπίτι, 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 σπίτι! Δεν το πιστεύω ότι το μηχάνημά μου δημιούργησε όλα αυτά τα πλάσματα. Είναι τόσο όμορφα! Είναι γαριμπατζιδές!
Φλαμέγκο! Οχ, τι είναι αυτό εκεί πέρα? Μια απλή ντομάτα είναι. Φέτος... Όχι, όχι! Και εμένα μ' αρέσουν. Στρίβε, όχι, 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 στρίβε, άστο, άστο, στρίβε, όχι, όχι! Γιατί μιλάω με μια πίκλα? Αν διψάτε για περιπέτεια... Κουράγιο, παιδιά! Μας έπιασαν στα πράσα! Και αν έχετε όρεξη να σώσετε τον κόσμο... Ζελέγινε από το φόβο της! Τότε ετοιμαστείτε να φάτε καλά! Θα μας φάει λάκανο! Βρέχει και φτέβες 2. Φοβερό σλόγγαν, να φάτε καλά, λέει. Μας άνοιξε λίγο την όρεξη, παιδιά, συγγνώμη. Θα μαγειρέψουμε σε λίγο κριτικά φαγητά. Κάνε λίγο λιμονή, εσύ. Θα φάμε. Μέχρι να μας πει ο Κώστας ποια είναι η δεύτερη ταινία για αυτή την εβδομάδα. Είναι ένα ντοκιμαντέρ, το πρώτο ελληνικό ντοκιμαντέρ που βλέπουμε, που μιλάει για τη μουσική στο σινεμά. Να, στο στοιχείο σου, δηλαδή. Στο στοιχείο μου, ναι. Συνοθεσία είναι του Φάνη Λογοθέτη και η ιδέα και έρευνα του Σπύρου Ανδρεάδη και η υπέροχη μουσική του Γιώργου Βαρσαμάκη. Πήγανε λοιπόν και πήραν συνεντεύξεις από πολύ επιφανείς Έλληνες συνθέτες, σκηνοθέτες και όχι μόνο. Και το οπτικό αποτέλεσμα το βλέπουμε στο τρέλερ που ακολουθεί αμέσως. Που ακολουθεί. Πάμε. Το που ακούς τις δύο νότες βλέπεις τις σκηνές από την ταινία μπροστά σου. Πάμε στον κινηματογράφο και ακούμε το βασικό θέμα της ταινίας, τη μελωδία, μια μελωδία η οποία αλλάζει από ενορχίστρωση σε ενορχίστρωση και χωρίς να το καταλάβουμε εγκαθίσταται μέσα μας και είναι αυτό το θέμα που μας ακολουθεί μετά και σε όλη μας τη ζωή. Η κινηματογραφική μουσική είναι μία τέλεια αφορμή να βάλεις 10, 20, 30 νότες στη σειρά, γράψεις δηλαδή μία μελωδία, με τον ίδιο τρόπο που οι ποιητές βάζουν τις λέξεις της. Και νομίζω ότι αυτό είναι η κινηματογραφική μουσική, μαγεία. Φαντάζομαι, Κώστα, ότι κάποιες μουσικές, κάποια soundtrack που παρουσιάζονται και σε αυτό το ντοκιμαντέρ, έχετε επιλέξει κι εσείς στο site που ασχολείτε με τη μουσική του κινηματογράφου. Πολλά που αναφέρονται, βεβαίως, ακριβώς έχω επιλέξει. Έχω γράψει κριτικές και διάφορα άλλα άρθρα. Και με ευκαιρία, soundtrackbeat.gr και με ευκαιρία αυτό το ντοκιμαντέρ πήρα συνέντευξη από τους βασικούς δημιουργούς. Και βέβαια, μια ακόμη ευκαιρία για να κάνω μια κλήρωση για ένα soundtrack. Το soundtrack του ντοκιμαντέρ που είναι εξαιρετικό και είναι ενός νέου δημιουργού, του Γιώργου Βαρσαμάκη. Μάλιστα. Αυτά είναι τα ωραία. Πάμε και εμείς σε μουσικά θέματα. Και πού θα μπορούσα να πάω για μουσικά θέματα? Ασφαλώς στο πιάνο μας και στον Στέφανο. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πάμε σινεμά. Η παιδική ταινία είναι φοβερή. Έχουμε και ένα διαγωνισμό, Στέφανε. Έχουμε και ένα διαγωνισμό. Που θέλουμε εσάς. Θέλουμε εσάς να έρθετε εδώ να τραγουδήσετε, έτσι, να σας ακούσουμε και δεν μας ενδιαφέρει τι θα το πείτε. Είδος, όχι. Όχι, όχι. Μας ενδιαφέρει να ακούσουμε φωνές καινούργιες σε οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Pop, rock, αυτά. Ελληνικό. Για πάμε ξανά, να δούμε πού θα πάρετε τηλέφωνο εσείς που ενδιαφέρεστε. Έχετε ωραία φωνή. Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Και όλα μπορούν να αλλάξουν. Ακριβώς. Θέλουμε να έρθετε εδώ να σας ακούσουμε. Έτσι. Και όλα μπορούν να αλλάξουν. Σίγουρα όλα μπορούν να αλλάξουν. Το πιστεύω πολύ. Για το διαγωνισμό... Θα πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο που είδατε τώρα μόλις στο τρέιλερ, αλλά για να σας θυμίσω ότι όλη την εβδομάδα παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211 55 50 550, για το μουσικό quiz. Γιατί βέβαια κάνουμε την κλήρωση και μετά βγαίνετε εδώ το Σαββατοκύριακο και τραγουδάμε επίσης για τα ωραία μας τα δώρα που έχουμε εδώ υπέροχα για σας. Δώρα. Λοιπόν,
έκαναν ένα τρουρουτ, να πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ στο στούντιο και τώρα πάμε να μαγειρέψουμε κριτικά και δίπλα μου έχω τον Γιώργο Αντρουλιδάκη, μάγειρας και βλέπουμε διάφορα εδώ εδέσματα κριτικά. Ναι, έχουμε ντάγκους, έχουμε χοχλιούς, μπουμπουριστούς. Λοιπόν, στους χοχλιούς που εγώ έτσι είμαι λίγο επιφυλακτική, θα πάμε σε λίγο. Θα ξεκινήσουμε όμως με τον τάκο, τον παραδοσιακό κριτικό, ναι, να μάθουμε πώς τον φτιάχνουμε σωστά. Γιατί έχουμε δει να φτιάχνεται με διάφορους τρόπους. Σήμερα θα δούμε πώς είναι η αυθεντική συνταγή. Ο τάκος λοιπόν, αυτό είναι παξιμάδι, αυτό είναι με στάρι. Mm-hmm. Υπάρχει και άλλος, και άλλα στα, άλλα... Αλλά τα οποία είναι με κριθάρι, με μυγάδι, με διάφορα. Ωραία. Το βρέχουμε με νερό. Κύριε Αντρουλιδάκη, πάμε να δούμε και την κάρτα για να μπορείτε και εσείς στο σπίτι να σημειώσετε. Θέλουμε λοιπόν τα παξιμάδια που παξιμάδια, είπατε εσείς. Ναι. Λάδι, ντομάτα, ξινομυζήθρα, ρίγανη και ελιές. Ναι. Βρέχουμε τα παξιμάδια, βάζουμε από πάνω την ντομάτα. Ναι. Την οποία ή την κόβουμε σε μικρά κομμάτια ή την εξήνουμε. Σε μια ξύστρα, σε ένα μπασπεριτώσει, να μην γίνει όμως πολύ... Δεν βρέχουμε με λάδι πριν το παξιμάδι. Όχι, βάζομαι έτσι. Εγώ ξέρω ότι βάζω λίγο λάδι, γιατί θέλω να μαλακώσει λίγο παραπάνω. Έχει μαλακώσει ήδη και θα κατεβεί και από το... μετά θα είναι πολύ βαρύ με το λάδι. Ναι. Γιατί θα βάλω τώρα λάδι και από πάνω την ξινομυζήθρα. Ή ξινομυζήθρα ή φέτα. Η φέτα. Αλλά το πιο σωστό είναι με την ξινομυζήθρα. Με την ξινομυζήθρα, ναι. Τώρα εγώ θα βάλω λίγο λάδι. Για να πιάσει και την ντομάτα. Λαδάκι κριτικό. Ναι, βέβαια, πάντα. Για να πιάσει και την ντομάτα, γιατί αν θα βάλω μετά. Ωραία. Θα βάλω και ξινομυζήθρα. Ναι. Ή το άλλο είναι φέτα, μπορεί να βάλεις ή ξινομυζήθρα ή φέτα, ανάλογα, επειδή η μυζήθρα αυτή είναι ξινή. Σε άλλους μπορεί να μην αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι έτσι αυτή την αυθεντική, την καλή, την ξινομυζήθρα, δεν τη βρίσκουμε εύκολα. Υπάρχουν μαγαζά εδώ στην Αθήνα που έχουν παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Φέρουν από τα Χανιά η μυζήθρα ή ξινομυζήθρα, είναι χανιώτικο. Εσείς. Εγώ είμαι από το Ρέθυμνο, από τα Μάρη. Ρέθυμνο. Που είναι οι κοπελιές καμάρι, εμείς όχι και τόσο. Βάζουμε λοιπόν λάδι. Πάλι το λαδάκι από πάνω. Ναι, ναι. Βάζουμε ρίγανη. Εγώ βάζω θύμο. Άλλοι βάζουν ρίγανη. Εγώ βάζω θύμο γιατί το χωριό μου βγάνει θύμο, δεν βγάνει ρίγανη. Και θέλω προϊόντα από το χωριό μου. Ωραία. Και βάλαμε και τις ελιές. Και τις ελιές. Τέλειο. Εμένα αυτό είναι το καλύτερο μου φαγητό. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό και είναι και ελαφρύ. Και είναι και ελαφρύ. Και είναι ο ντάκος έτοιμος. Έτοιμος ο ντάκος. Τώρα πάμε να φτιάξουμε και τους χοχλιούς τους μπουμπουριστούς. Γιατί λέγονται μπουμπουριστοί. Οι χοχλοί λέγονται μπουμπουριστοί γιατί τσιβάζουμε μπούμπουρα, δηλαδή μπρούμητα. Το μπρούμητα στην Κρήτη το λέμε μπούμπουρα. Ποια είναι τώρα αυτά που είναι ήδη βρασμένα. Αυτά είναι ήδη βρασμένα και να είναι ζωντανά. Βάζουμε αλάτι στον πάτο, στο τηγάνι. Ναι. Αυτά είναι τα ζωντανά. Αυτά είναι ζωντανά, ναι. Γιατί έχετε βάλει αλάτι γύρω-γύρω. Για να μην φύγουνε. Άμα έχει αλάτι γύρω-γύρω, αγγίζουν στα αλάτι και γυρίζουν πίσω. Δεν φεύγουνε. Γι' αυτό έχουν κάτι φρόνημα εδώ. Μπράβο, είδες που σε κάτσανε, ενώ πρώτα θέλανε να φύγουν. Λοιπόν, τσιβάζουμε... τους χοχλιούς τους βράζουμε πρώτα. Ναι, τσικαδαρίζουμε καλά-καλά, τσιβάζουμε με αλάτι, ξύδι, νερό. Ναι. Και για να καθαρίσει απ' έξω το, το κέλυφος αυτό που έχουν. Βάζουμε λίγη ντομάτα μέσα στο βράσιμο. Ναι, και καθαρίζουν... Και καθαρίζει πιο εύκολα, δεν θέλουν τρίψιμο, όπως ας πούμε, τα μύδια. Όχι τόσο πολύ. Αν βάζεις λίγη ντομάτα. Καθαρίζει πιο καλά το κέλυφος απ' έξω. Και καθαρίζουν και εσωτερικά. Εσωτερικά, εσωτερικά καθαρίζουν αν τους κάνουν, τσεταΐζουν και τσακάζουν. Εμείς καθαρίζουμε από μια... Όταν έχω χλειώσει το καλοκαίρι,
κοιμάται που λέμε, έχει μια μεμβράνια πάνω. Mm-hmm. Συμβάζομαι λοιπόν με νερό, ξυπνούν οι χοχλοί, βγαίνουν όξο και τσιβράζω μετά και τον βγάλω με τη μεμβράνια αυτή, την τζίπα που έχουν. Ναι. Και τσιβάνω με σωτηγάνι μπρούμητα. Μπούμπουρα λέμε στην Κρήτη το μπρούμητα, γι' αυτό τις λέμε μπουμπουριστούς. Ωραία, λοιπόν εδώ βλέπουμε το χοντρό αλάτι που έχετε βάλει στο τηγάνι. Πάμε να δούμε και την κάρτα με τα υλικά για τους χοχλιούς, τους μπουμπουριστούς. Είναι λοιπόν μισό κιλό σαλιγκάρια, τα οποία τα έχουμε βράσει 20 λεπτά. Ας πούμε αυτή η μερίδα που έχετε υπολογίσει τώρα εσείς. Δενδρολίβανο, αλάτι, ξύδι και λάδι. Και λάδι. Λοιπόν, τώρα αυτό βράζει εδώ το... Mm-hmm. Έχει ζεσταθεί το τηγάνι. Τώρα μας πιτσίλησε λίγο η χοχλή. Τώρα με το ξύδι μπορεί να πιτσιλήσει λίγο παραπάνω, να μην φοβάσει. Και βάζουμε και ξύδι. Συσβήνομαι δηλαδή με ξύδι. Πού έτσι τα βρίσκουμε τα σαλιγκάρια? Υπάρχουν εδώ πολλά μαγαζά στην Αθήνα. Έπρεπε να μας στείλουν από την Κρήτη. Αλλά υπάρχουν μαγαζά με κρητικά προϊόντα σε όλη την Αθήνα. Μπορούμε, ας πούμε, να μαζέψουμε και από την αυλή μας σαλιγκάρια? Εντάξει, μπορούμε να μαζέψουμε, αλλά αυτά μετά θα είναι μια διαδικασία, ένα σάκασμα. Δηλαδή για να καθαρίσουμε. Πρέπει να τις ταΐσουμε για να καθαρίσουν οι χοχλοί, να φάνε, ούτως ώστε να καθαρίσει. Γιατί αλλιώς θα είναι πικρή. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε βάλει το αλάτι και το λάδι και, και το ξύδι. Και το ξυσβήσαμε με ξύδι. Θα βράσουν λίγο και στο τέλος θα βάλουμε δεντρολίβανο. Γιατί αν το βάλουμε από την αρχή θα είναι πικρό. Και το σερβίρουμε έτσι μαζί με το λαδάκι, με το ζουμάκι. Όπως είναι, δηλαδή, το βάζουμε σε ένα πιάτο και είναι έτοιμο. Και αυτή είναι η έτοιμη. Αυτή είναι έτοιμη, ναι. Και αυτή θα βράσουν και σε λίγο. Και κρύη και ζεστή. Καλύτερα ζεστή. Καλύτερα ζεστή. Καλύτερα ζεστή, ναι. Καλύτερα ζεστή. Τώρα αυτό θα βράσει εδώ. Θα μπει μέσα λάδι με ξύδι και το αλάτι και παίρνει μια ιδιαίτερη γεύση. Και στο τέλος θα βάλουμε, γιατί αν το βάλουμε τώρα θα πικράνει, άμα βάλουμε τώρα το Για τους τηλεθεατές τώρα που μας βλέπουν και δεν έχουν ξαναφάει σαλιγκάρια, τι γεύση έχει το σαλιγκάρι? Συγκρίνεται με κάτι άλλο? Όπως τα μύδια, όπως αυτά. Όπως τα μύδια. Ναι, ναι. Mm-hmm. Μύδια, γυαλιστερές, τέτοια. Και ένα, κάπως έτσι. Βέβαια το άλλο έχει τη μυρωδιά της θάλασσας. Αλλά σαν αυτό είναι κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Και σίγουρα οι χοχλοί, οι μπουρμπουριστοί, είναι εντελώς σπεσιαλιτέ κριτικοί. Οι μπουρμπουριστοί ψήνονται κι αλλιώς βέβαια οι χοχλοί. Και στη φάτο, δηλαδή με ντομάτα και κρεμμύδι. Εμείς ψήνουμε και με χόντρο, με στάρι, λιγούρι που λέμε. Και μετά, αφού είναι έτοιμο αυτό, το σερβίρουμε και με ένα καλό κρασί. Με κρασί, αυτοί συνήθως με τσικουδιά πάνε. Με τσικουδιά. Ναι. Με τσικουδιά, Με τσικουδιά, ναι. Πάει με τσικουδιά ο μπουμπουριστός χοχλιός. Ωραία. Και έχουμε και τσικουδιά, έχουμε και κρασί. Το κρασί αυτό είναι μαρουβάς, είναι παλιό κρασί. Το παλιό κρασί το λέμε μαρουβά. Να δοκιμάσω λίγο. Να δοκιμάσεις, είναι πολύ ωραίο. Είναι δυνατό βέβαια, ιδιαίτερο. Είναι ιδιαίτερα δυνατό. Κύριε Ανδρουλιδάκη, ευχαριστούμε. Πάντα γεια. Γεια σας. Να είστε καλά. Σου λέω. Ωπα, την καλημέρα σου φέρα λίρα χορούς για δώρα. Γιατί η Κρήτη σ' αγαπά κι ολόκληρη χώρα. Παρουσιάστρια όμορφη είσαι και με εμπειρία. Έλα, γι' αυτό πετάει η εκπομπή που έχει στο Extra 3.
μια μέρα κλείνα, κοπελιά κάνει σαν άλλες δέκα. Έλα κι είναι μεγάλο χάρισμα να το έχει μια γυναίκα. Ψηλά. Έλα να ντρανίζουν οι ουρανοί σαν βγαίνεις να χορέψεις. Όπα και θέλεις την εντύπωση μες στο χορό να κλέψεις. Καλημέρα. Μας βλέπει και η Κρήτη, μας βλέπει και όλη η Ελλάδα. Καλώς ήρθατε, μας φέρατε κριτικό αέρα, κριτικό δυναμισμό και έτσι πολύ πολύ Ελλάδα. Να σας καλωσορίσω, Γιώργος Φραγκάκης, είστε ο πρόεδρος από τον Όμιλο. Τώρα θα διαβάσω για να μην το πω λάθος. Δικταίοι Καστρινοί. Δικταίοι Καστρινοί, ελληνικός παραδοσιακός χορευτικός όμιλος. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή, την πρόσκληση, να είστε καλά. Να κάνετε πάντα αυτές τις δροσερές εκπομπές. Να χαίρετε ο κόσμος και να το γεμίζετε με χρώμα Ελλάδος που τόσο λείπει και τόσο μας χρειάζεται. Εσείς μας δώσατε σήμερα το χρώμα. Θα μας συστήσετε λίγο τους μουσικούς. Να τους συστήσει ο Αντώνης Γαμπιεράκης που είναι και ο υπεύθυνος του συγκροτήματος. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Είναι ο Αχιλλέας ο Κατσαπρίνης στο Λαούτο και ο Γιώργης ο Παπαδάς στα Κρουστά. Πολύ ωραία. Τι θα χορέψουμε τώρα? Πεντοζάλι. Πεντοζάλι. Αφού μπήκαμε δυνατά, να συνεχίσουμε δυνατά. Το πεντοζάλι νομίζω όλοι κάπως μπορούμε να το χορέψουμε, έτσι δεν είναι? Το σιγάνο. Το πεντοζάλι είναι πιο έντονο το βήμα, αλλά εσείς από ό,τι γνωρίζω μπορείτε να χορεύετε. Ναι, μόνο το μαλεβιζιώτη δεν έχω μάθει ακόμα, είναι λίγο δύσκολος, αλλά θα δούμε και αυτό. Πάμε να σας απολαύσουμε. Πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Άρωμα Ελλάδας, άρωμα Κρήτη σήμερα και έτσι θα κλείσουμε μουσικά, με χορό, με τραγούδι και πολύ πολύ κέφι. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ το άλλο Σάββατο στις 10 το πρωί ακριβώς με πολλά πολλά θέματα και πάντα με χαμόγελο. Πάμε τώρα όμως να κλείσουμε μουσικά, να ξαναπώ ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Τι θα ακούσουμε τώρα? Τώρα θα παίξουμε ένα σιρτό να χορέψουν τα παιδιά και στη συνέχεια θα κλείσουμε μια σούστα. Ωραία. Η σούστα είναι αυτό το δω πολύ γρήγορα. Είναι ο αντικριστός χορός που χορεύει ο νιός με την κοπελιά συνήθως. Ναι. Και γίνονται ζευγάρι. Αυτά είναι. Πάμε. Ωμα.
σου λέω ψηλά. Το μαγκαζίνο Life πετά, μα και οι εκπομπές σου. Και να σκορπάς χαμόγελα στους τηλεθεατές σου. Η εκπομπή σημερινή αξέχαστη θα μείνει, για να ξανανταμώσουμε παίρνουμε την ευθύνη. Η εκπομπή σημερινή θα γράψει ιστορία, αφού μαζί μας το πλατό είναι και η Αλεξία. Αρρώστησα και μου πάνε για να γεννώ περδίγη, να πάω να βρω μια κοπελιά και να τη λένε Βίγη. Κι όποιος τα βάλει μετά μας, να δεις τι έχει να πάθει. Γιατί έχω φίλο καρδιακό και τον Ελένε Στάθη. Άχι και γιάντα οι εκπομπές οι όμορφες περνούνε, όσα νεράκι γρήγορα και λίγο να κρατούνε. Θέλει κρασί και το καρύδι μέλι. Οπα. Και το κοπέλι, κοπελιά, και κοπελιά, κοπέλι. Χόρεψε χαϊδεμένο μου, κάνε μου τα λιμάκια. Παιχνίδια θέλει ο έρωτας και νάζια και καμάκια. Έλα όταν το χέρι σου πιάσα στον πρώτο το χορό μας. Τραγούδις αγάπη έγινε ο αναστεναγμός μας. Και δα τα φέραν οι καιροί και η παντέρμη μοίρα. Μέχρι και η Κιμ σήμερα θέλει να ακούει λύρα.